Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και σήμερα, Παρασκευή 12 του Ιούνιου. Μαζί να σας πούμε την καλημέρα, τη δική μας, από το ένα channel και για τις δύο επόμενες ώρες από τις 10 και κάτι μέχρι και τις 12 θα παραμείνουμε κοντά σας, ζωντανά, με την εκπομπή Πρώτο Θέμα. Υπάρχουν πολλά και διάφορα τα οποία θα μας απασχολήσουν και σήμερα, αλλά το κυρίως ζήτημα, δυστυχώς, και λέω δυστυχώς γιατί θα μπορούσε να μας απασχολήσει περισσότερο, να μας απασχολήσουν άλλα θέματα, αλλά δεν γίνεται διαφορετικά το να μην ρίξουμε το μεγαλύτερο βάρος στο θέμα του κορονοϊού και όταν αυτή τη στιγμή που μιλάμε ήδη κλιμάκιο του ΕΟΔΗ με επικεφαλής τον κύριο Τσιόδρα και τον κύριο Χαρδαλιά βρίσκονται στην Ξάνθη. Στην Ξάνθη που για μια ακόμη φορά φαίνεται να σηκώνει το μεγάλο βάρος, τουλάχιστον όσον αφορά την περιφέρεια τη δική μας. Μια Ξάνθη που ενώ φαινόταν ότι πηγαίνει καλά, μετά από χιλιάδες ελέγχους που γίνανε, διαπιστώθηκε ότι τόσο στην ορεινή ζώνη, όσο και σε κάποιες άλλες περιοχές, υπάρχει πρόβλημα. Χθες ανακοινώθηκαν 20 νέα κρούσματα. Τα 16 είναι στην περιοχή του νομού της Ξάνθης. Αυτό δείχνει μια τάση, μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με το, όπως είχαμε συζητήσει και με γιατρούς, με ένα επιδημιολογικό φορτίο που υπάρχει, αλλά δείχνει και το ότι η πανδημία, η ασθένεια, ο κορονοϊός είναι εδώ. Δηλαδή, ο εφησυχασμός ως προς το θέμα καλοκαίρι, ζέστη, χαλάρωση μέτρων κτλ. Τσούκου του, που λένε. Για πάμε σε ένα πρώτο τηλέφωνο να δούμε ποιος βιαστικός φίλος μας καλεί. Παρακαλώ. Καλημέρα. Καλημέρα. Βαγγέλης. Ναι. Φίλε Βαγγέλη, τι κάνετε? Καλά. Καλά. Από ξανά τηλέφωνο, μου είπατε σήμερα να σας πάρω τηλέφωνο για το θέμα το γύρατος. Ναι. Εσείς πού κατοικείτε, μέσα στην Ξάνθη? Μέσα στην Ξάνθη, ναι. Μέσα. Και έχετε καταθέσει τα χαρτιά από το ΙΚΑ, είπατε? Ναι. Και έχετε 4 χρόνια? Ναι, στο 2014 μου κόψανε το ΙΚΑ και με είπαν μόλις λοιπόν στα 65 το 2015 να κάνει μια αίτηση να σας πας. Έκανα το 2016, μου είπανε το ΙΚΑ σταμάτησε πια. Καταργήθηκε. Και τα δικούσε να πας μια ΕΚΑΣ. Έκανα ηλεκτρονικό αυτό και ακόμα περιμένω. Δηλαδή έγινα 70 και. Ναι. 4 χρόνια δηλαδή δεν έχει βγει η σύνταξη ακόμη, λέτε. Μάλιστα, ναι. Μάλιστα. Τι σας λένε όταν τους ρωτάτε, ας πούμε, αν τους ρωτήσετε, τι σας λένε? Τα περιμένει σειρά σου, λέει. Τώρα άρχισα μόλις το 2000 και τα λοιπά, λέει. Τα περιμένεις, λέει. Περίμενε. Τώρα αρχίσανε πια, για ποια χρονολογία? Πότε, ποιες είναι οι συντάξεις που... Το 2016 έκανα αίτηση. Όχι. Όταν σας ρωτάνε, όταν τους ρωτάτε γιατί δεν έχει τελειώσει ακόμα, τι σας λένε, ότι έχουν προτεραιότητα άλλοι? Ποιοι άλλοι? Ποιοι άλλοι? 2015, 2014, αυτά πω τώρα. Μάλιστα. Ωραία. Καλώς. Θα μιλήσουμε με κάποιον στη συνέχεια της εκπομπής και θα δούμε τι θα μας πει, ναι. Έγινε. Χαρά. Έγινε. Yeah.
Και μια και ο φίλος τηλεθεατής έπαιρνε από την Ξάνθη, συνεχίζουμε με αυτά που λέγαμε. Χαρακτηριστικό της σοβαρότητας της κατάστασης εκεί στον ομό, στην Ξάνθη, είναι ότι δυστυχώς θα έχουμε επαναφορά καραντίνας μετά την άρση των μέτρων που υπήρχε και την κανονικότητα. Μάλιστα, ήδη έχουν κλείσει 5 σχολεία. Βρίσκονται σε κατοίκον περιορισμό αρκετοί εκπαιδευτικοί. Κλείσαν τα σχολεία. Και τα στοιχεία όλα είναι απεσιόδοξα. Απεσιόδοξα ως προς το θέμα ότι επανήλθε μια κατάσταση η οποία πολλοί πιστεύαν ότι έχει τελειώσει. Η εκδήλωση στην περιοχή της Ξάνθης φαίνεται πως μετριάστηκε κατά κάποιο τρόπο από την γενική καραντίνα που είχε γίνει τότε, αλλά δεν εξαλείφθηκε. Πιθανότατα αφορμή υπήρξε η χαλάρωση των μέτρων και μετά την εμφάνιση και των 16 νέων κρουσμάτων, εκ των οποίων τα 15 στο Δήμο Μίκης, αποφασίστηκε η επαναφορά μια σειράς γενικών περιοριστικών μέτρων στην ευρύτερη περιοχή. Σήμερα να δούμε τι μέτρα θα αποφασιστούν, μια και όπως είπα, σε λίγο θα έχουμε και μια ζωντανή σύνδεση εκεί από την περιοχή. Σήμερα να δούμε τι μέτρα θα αποφασιστούν, μια και εκεί βρίσκεται, είπαμε, ο κύριος Τσιόδρας, ο κύριος Χαρδαλιάς και άλλοι παράγοντες από τον ΕΟΔΗ. Και αυτό που εγώ θέλω να πω είναι το εξής. Είμαστε πάρα πολύ κοντά στην Ξάνθη. Και δεν χρειάζεται εφησυχασμός. Δεν χρειάζεται εφησυχασμός, διότι κανείς δεν ξέρει πώς θα κινηθούν τα πράγματα και θα πρέπει επιτέλους κάποιοι να καταλάβουν ότι δεν κάνει διακρίσεις ο συγκεκριμένος ιός. Ο αόρατος εχθρός, όπως έχουμε πει. Οι πάντες είναι ευάλωτοι. Δεν ξεχωρίζει αν είσαι βασιλιάς ή αν είσαι δεν ξέρω τι άλλο. Ασυλία δεν υπάρχει πουθενά. Άρα λοιπόν η προσοχή πρέπει να είναι ιδιαίτερα αυξημένη. Θα δούμε τι θα έχουμε σε λίγο από την περιοχή της Ξάνθης με τη ζωντανή σύνδεση που θα έχουμε από εκεί. Και βέβαια μέχρι το τέλος θα δούμε και αν θα προλάβουμε να ακούσουμε κάποιες αποφάσεις με τις σκέψεις που θα γίνουν εκεί στην περιοχή. Πάμε σε ένα τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλή σας μέρα, κύριε Τσέλιο. Καλημέρα, κύριε. Έχω ένα πρόβλημα. Απευθύνθηκα στην Δημαρχία. Είπα να αφήσω μήνυμα, τέλος πάντων, με τα χόρτα. Ως προς τι. Αγίου Αθανασίου κόψαν τα χόρτα. Από πάνω Καπαράδου κόψαν τα χόρτα. Ευμένου στα Σκαλάκια, αυτά είναι στον Τίμιο Σταυρό, πηγαίνοντας για τον Άγιο Κωνσταντίνο, 13 Σεπτεμβρίου. Εκεί τα Σκαλάκια της Ευμένους δεν μπορούμε να περάσουμε. Πατάμε πάνω στα χόρτα. Για δε, έχουμε ένα κυπάκι με δέντρα μέσα. Να σκεφτείτε ότι πριν από 2 μήνες υπήρχε πρόβλημα με ναρκωτικά και τέτοια. Δηλαδή βλέπαμε άτομα. Είναι γεμάτο μέχρι επάνω. Δεν μπορώ να σας περιγράψω. Μου λέτε τώρα για χόρτα που δεν έχουν κοπεί ή χόρτα που έχουν κοπεί και παραμένουν εκεί? Δεν έχουν κοπεί. Από τον κάτω δρόμο το κόψανε, από τον επάνω το κόψανε. Εδώ τα Σκαλάκια της Ευμένους, ναι, δεν τα έχουν κόψει. Ακούστε, θα σας πω και εσάς αυτό που λέω σε όλους που παίρνουν τηλέφωνο για αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι έχω περάσει από πάρα πολλά σημεία όλο αυτό το τελευταίο διάστημα και βλέπω ότι υπάρχουν σε πάρα πολλά σημεία σημεία που έχουν καθαριστεί, που έχουν κοπεί, που έχουν ανοίξει και δίνουν βαρύτητα, προσέξτε,
Δεν θα κάνω εγώ τον συνήγορο κανενός, απλά λέω τι βλέπω. Ναι, φυσικά. Δίνουν βαρύτητα λοιπόν σε σημεία τα οποία είναι πιο ιδιαίτερης σημασίας, έτσι. Ναι. Σχολεία, το ένα, το άλλο κτλ. Παιδικές χαρές και όλα αυτά. Και συνέχεια προβαίνουν και σε κάποια άλλα σημεία. Αυτό μας έχει πει ο αντιδήμαρχος ποιότητας και ζωής, ο κ. Σταυρίδης. Αυτό θα προσπαθήσουμε να ξαναζητήσουμε να μας απαντήσει αφού τον πάρουμε τηλέφωνο σε λίγο. Να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και τονίσουμε και αυτή την περιοχή που λέτε. Λοιπόν, αλλά πάντως ξέρω ότι τα συνεργεία, όποια συνεργεία, ένα, δύο, δεν ξέρω πώς είναι, η αλήθεια είναι ότι εργάζονται. Το βλέπω. Δηλαδή, εγώ τα έχω δει. Μπράβο. Αλλά εγώ τώρα, γιατί δεν έχουν έρθει ακόμη στην Ευμένους, εκεί στα Σκαλοπάτια ή στην Καπαράδο που λέτε που κόψανε, ή στο ξέρω εγώ. Έχουν κόψει. Κόψανε Καπαράδο, συγγνώμη. Είπατε τρεις οδούς προηγουμένως. Κόψανε Καπαράδο. Κόψανε. Από κάτω 13 Σεπτεμβρίου. Κόψανε. Τα σκαλάκια εκείνα που κάνει ένα σίγμα πολύ μεγάλο, ναι, είναι όλο χόρτα και έχουν πέσει στα σκαλάκια και πατάμε στα χόρτα να ανεβούμε. Ναι. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα σας πω. Εγώ θα βγάλω σε λίγο τον κύριο Σταυρίδη να μου πει ποια είναι η σειρά, εν πάση περιπτώσει, και που δίνουν ιδιαίτερη αυτή. Από την άλλη, δεν θέλω να το παρεξηγήσετε αυτό που θα πω, δεν θα το πω με κακία. Όχι. Επειδή θα το έκανα εγώ. Εγώ θα έβγαινα να καθαρίσω λίγο μπροστά την πόρτα μου και λίγο πιο κάτω. Ειλικρινά σας μιλάω. Ξέρετε γιατί. Την καθαρίζουμε εμείς. Α. Το πιο κάτω δεν μπορούμε, είναι μεγάλα τα πόρτα. Κατάλαβα. Γιατί τελικά κάθε χρόνο έχουμε την ίδια εικόνα. Απέναντι ακριβώς από εμάς υπάρχει ένα μικρό κυπάκι που είχε τέτοια. Και πριν 2 μήνες, να σκεφτείτε. Το κυπάκι αυτό δεν ανήκει σε κάποιον. Στο Δήμο είναι. Του Δήμου είναι το κυπάκι. Ναι. Α, μάλιστα. Δεν είναι δικό μας να πεις και δεν μπορούμε να μπούμε μέσα. Και έχει γίνει μια μικρή ζούγκλα, ας πούμε. Τι ζούγκλα, ναρκωμανή σας λέω, αφού κάναν και συλλήψεις και τέτοια. Η ασφάλεια εδώ ήταν και τέτοια. Τέλος πάντων. Λοιπόν, okay, θα καλέσουμε τον αντιδήμαρχο να δούμε τι θα μας πει. Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Γεια σας. Τι μου είπες, Κωνσταντίνε. Πάμε να τον ακούσουμε. Παρακαλώ. Ελάτε στο τηλέφωνο. Ναι. Γεια σας. Γεια σας. Θέλω να πω αυτό με τη Ξάνθη που έχει παρατραβηχτεί. Έκανε πολλά λάθη, κάνει και ο τον κύριο Σταυρίδη να πάρει κάνουν λάθη και ο κόσμος. Ποιος έχει κάνει λάθη, ποιος έχει κάνει λάθη. Όλοι κάνουν λάθη, όλοι το παίρνουν στο λαφρύ πλευρό. Ναι. Εγώ δεν πιστεύω σε κορονοϊός και τέτοια, αλλά είναι ένας ιός, είναι. Κάτι είναι. Μισό λεπτό, μισό λεπτό να κάνουμε, ναι, μια κουβέντα, ένα διάλογο. Ναι. Εσείς λέτε και πιστεύετε ότι δεν υπάρχει κορονοϊός. Ναι, σε αυτό το στυλ που μας το διαφημίζουν δεν υπάρχει. Τι υπάρχει. Αλλά υπάρχει ένα μικρόβιο σαν τη γρίπη είναι. Σαν τη γρίπη. Σαν τη γρίπη, λίγο θα μου επιτρέψετε μισό λεπτό, θα απαντάτε σε αυτά που σας ρωτάω και εγώ θα απαντάω σε αυτά που εσείς με ρωτάτε. Ναι. Λέω λοιπόν, είναι κάτι σαν τη γρίπη. Ωραία, λοιπόν, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας. Να σας ρωτήσω τι ηλικία έχετε. 52 χρονών. Σε αυτά τα 52 χρόνια που πέρασαν από πάνω σας, από την πλάτη σας, να πάρουμε από μια ηλικία 20 μέχρι σήμερα 52, που άρχισες να καταλαβαίνεις πολύ καλά τη ζωή και τα πράγματα. Ναι. Σε αυτά τα 32 χρόνια, έχεις ξανακούσει ποτέ εσύ ή κάποιος άλλος να έχουμε τόσα πολλά θύματα παγκοσμίως από μια απλή γρίπη? Κοιτάξτε. Όχι, κοιτάξτε, όχι, πολλά, κοιτάξτε, μην... όχι, ναι, κοιτάξτε, θα απαντάτε πόσα σε αυτό που είναι, σας ρωτάω. Πόσα είναι τα κρούσματα. Τι? Δεν μιλώ για τα κρούσματα, κύριε. Δεν μιλώ για τα κρούσματα, κύριε. Χθες η Αμερική είχε πάλι 1000 νεκρούς. Δεν μιλώ για τα κρούσματα. Μιλώ αν σε αυτά τα 32 χρόνια, από τα 20 σας και μετά, έχετε ξαναδεί τέτοιο αριθμό νεκρών συνανθρώπων σε όλη την επικράτεια. Οι νεκροί σε όλη την επικράτεια, ποια επικράτεια, παγκόσμια, έχουν ξεπεράσει 400.000. Και σας ρωτώ, έχετε ξαναδεί τέτοια νούμερα από μια γρίπη, ναι ή όχι? Εγώ δεν θυμάμαι. Α, δεν θυμάσαι. Τα παιδικά μου τα χρόνια και τα... Ποια παιδικά, εγώ σου λέω από 20 και μετά. Τα παιδικά μου χρόνια και όταν ήμουν 20 χρονών δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Καλά, καλά. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό, ωραία. Όχι, να μην τα αφήσουμε. Αυτό, ναι, δεν θέλω να το... Παρακάτω. Για την Ξάνθη λέγαμε, παρακάτω. Παρακάτω. Αλλά για την Ξάνθη. Αυτό που γίνεται στην Ξάνθη είναι μυστήριο. Τι είναι μυστήριο? Μυστήριο. Πηγαίνει ο Δήμος πακέτα. Ναι. Σε κόσμο, όταν έχουν καραντίνα, πηγαίνουν πακέτα σε ορισμένους κατοίκους. Ναι. Τα πακέτα αυτά δεν ξέρουμε από πού προέρχονται. Τι πακέτα με τσιγάρα? Από την Τουρκία. Τι πακέτα με τσιγάρα?
Πακέτα με τρόφιμα. Α. Και όχι σε όλους τους κάτοικους, σε ορισμένους. Άρα από τα τρόφιμα κολλάνε οι κάτοικοι εκεί, λέτε. Ναι, μετά ο κόσμος, το διαπιστώνω κι εγώ εδώ, στην Κομωτινή, κάθεται στις καφιτέριες, λες και είναι προ-κορονέου καιρού. Αφού δεν πιστεύετε εσείς στον κορονοϊό, γιατί να μην κάθονται στις καφιτέρια. Μισό λεπτό, αγαπητέ. Μισό λεπτό, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό, ακούστε με λίγο. Ακούστε με, γιατί τα πράγματα δεν είναι και ιδιαίτερα καλά. Πέστε μου κάτι. Εσάς, τι σας πειράζει που κάθονται στις καφιτέρια, αφού δεν πιστεύετε στον κορονοϊό. Όχι, δεν πιστεύω. Α. Όχι, δεν πιστεύω. Αλλά τι? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει κάτι. Α, κάτι. Ναι, ναι, υπάρχει κάτι. Και δεν μπορώ να αμφισβητήσω δηλαδή αυτά που λέει η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τα λέει. Αλλά από την άλλη μεριά να βλέπω εγώ υπουργούς, ναι, υφυπουργούς, ναι, μπουλούκια να πηγαίνω σε συγκεντρώσεις χωρίς μάσκες, ένας κουλημένος δίπλα στον άλλον. Με κάνουν δύσπιστο, κύριε. Πώς λοιπόν, θα σου πω. Την καλημέρα μου στην Κομωτινή, γεια σας. Πάμε σε άλλο τηλέφωνο, παρακαλώ. Παρακαλώ. Ελάτε. Ναι. Ναι. Κύριε Τσέλιο, με εμένα μιλάτε. Σε εσάς μιλάω. Τον κύριο Σταυρίδη, Κωνσταντίνε. Ναι. Σας ακούω. Κύριε Τσέλιο, εμένα μιλάτε. Είπαμε ναι. Ωραία. Λοιπόν, για το θέμα της ΔΕΙΑΚ θέλω να σας πω για ένα λεπτό. Ό,τι του φανεί, φίλος Στεφανέ. Ο καθένας είναι μόνο του. Μ' ακούτε. Ναι, σας ακούω εγώ. Αφήστε εγώ τι λέω. Ναι. Είμαι στη Ζαλόγκου, στο Πολυκλαδικό Λύκειο. Ναι. Προτού ένα μήνα είχε μια βλάβη μπροστά στο σπίτι μου. Κάθε μέρα έχει βλάβες στη Ζαλόγκου και στο Βύρονα. Ναι, τα έχουμε πει χιλιάδες φορές. Υπάρχει πρόβλημα, στο δίκτυο. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ. Ακούστε με λίγο, σας παρακαλώ πολύ. 7 χρόνια κάνω αυτή την εκπομπή. 7 χρόνια ο Βύρονας έχει πρόβλημα. Η Ζαλόγκου, οι άλλοι που τη λένε και η Οδός κτλ. Έχει πρόβλημα. Το δίκτυο. Σπάνε συνέχεια σωλήνες, έχει συνέχεια βλάβες και αν δεν λειτουργήσει, το καινούργιο δίκτυο που έχει γίνει, τα προβλήματα θα εναλλάσσονται και θα έρχονται συχνά πυκνά και τώρα το καλοκαίρι θα υπάρχει ακόμη περισσότερο πρόβλημα. Κάτι άλλο σε αυτό πάνω? Εγώ σας άκουσα, εσείς δεν με ακούσατε. Άντε να σας ακούσω λοιπόν. Πέστε λοιπόν, μου. Προτού 15 μέρες ήρθε ένα συνεργείο, υποτίθεται αποκατέστησε τη βλάβη και έφυγε. Ωραία. Απ' την επομένη το πρωί άρχισε να βγάζει περισσότερο νερό από το σημείο αυτό. Άρα αντί να φτιάξουν, χαλάσανε, μου λέτε. 3 τηλέφωνα έκανα μου και μου λένε δεν έχουμε κόσμο, δεν έχουμε συνεργείο, οι συνταξιούχοι δεν αντικατεστάθησαν και αφήστε το έτσι. Τα κουνούπια μας έχουν φάει. Γιατί τα κουνούπια με τη βλάβη τι σχέση έχουν? Έλα. Ναι. Λέω, τα κουνούπια με τη βλάβη τι σχέση έχουν? Είναι δύο λακκούβες νερό γεμάτες, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Α, και έρχονται. Βγάζει συνέχεια. Α, και έρχονται, ναι, και βγάζει αυτό. Ζαλόγκου, πόσο είσαστε? 24. Μάλιστα. Και πόσο καιρό είναι αυτή η βλάβη που βγάζει νερά? Η βλάβη παρουσιάστηκε πριν από ένα μήνα. Μάλιστα. Εδώ και 15 μέρες που υποτίθεται ότι αποκαταστάθηκε, δεν αποκαταστάθηκε καθόλου και συνεχίζει μέχρι σήμερα. Εσείς πήρατε τηλέφωνο γι' αυτό? Πήρα χθες. Μάλιστα. Και τι σας είπανε? Αυτό που σας λέω, ότι οι συνταξιούχοι δεν αντικατεστάθησαν και δεν έχουμε προσωπικό. Καλώς. Θα μιλήσουμε με τον πρόεδρο, θα ακούσετε την απάντηση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Yeah. Τον κύριο Σταυρίδη είπαμε. Είπαμε. Ωραία. Σταματήστε να κάνετε τους ηδήμονες να είστε παντογνώστες, να ξέρετε τα πάντα, να έχετε άποψη για τα πάντα. Σταματήστε να είστε κακοπροαίρετοι κριτές, να είστε επικίνδυνοι στο να παρασέρνετε κάποιους άλλους που ενδεχομένως θα κάνετε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο και θα παρασυρθεί από αυτή την ανάρτηση κτλ. Η κακία πια σε αυτόν τον κόσμο περισσεύει. Και όταν λέω περισσεύει, να πάρουμε τώρα την περίπτωση της κοπέλας αυτής που παλεύει να ξαναβγεί στη ζωή με το βιτριόλ κτλ. Το τι γράφτηκαν για αυτή την κοπέλα, το τι έχει γραφτεί για αυτή την κοπέλα, γιατί κρατούσε ακόμη και μια ακριβή τσάντα που κανείς δεν ξέρει αν ήταν μαϊμού ή αν ήταν πραγματική και πού τα βρίσκει αυτά τα λεφτά και πώς κυκλοφορεί και πώς πάει ταξίδια. Τι σε νοιάζει εσένα, ρε? Τι σε νοιάζει εσένα, ρε? Πού τα βρίσκει τα λεφτά και πού πάει και τι κάνει και τι ράνει, ρε? Ρε, ασχολήσου, ρε, με το καδρόνι που έχει στα μάτια σου
Κι άσε τον άλλον την οδοντογλυφίδα που έχει στο δικό του το μάτι. Πότε θα γίνουμε άνθρωποι σε αυτή τη ζωή, σε αυτή την κοινωνία? Ρε, θα ψοφήσουμε, θα μας βάλουν στο χώμα δύο μέτρα και ακόμη κακία θα βγάζουμε. Επιτέλους δηλαδή, σταματήστε. Να είστε κριτές των πάντων. Πάμε να συναντήσουμε τον καλό μου φίλο και αντιδήμαρχο ποιότητας και ζωής, τον Κυριάκο τον Σταυρίδη. Καλημέρα, αντιδήμαρχε. Καλημέρα και στους τηλεθεατές σας. Δεν ξεκίνησα καλά σήμερα. Με πολύ ένταση ξεκίνησα και άντε να δούμε που θα πάει. Εντάξει. Αυτά είναι τα καθημερινά. Ναι, ναι. Ομονή. Ναι. Επειδή καμιά φορά γίνομαι, ξέρεις, εκπρόσωπος του Κυριάκου του Σταυρίδη ή αν θέλεις της Αντιμαρχίας Ποιότητας και Ζωής, χωρίς να το θέλω, χωρίς να το επιδιώκω, αλλά επειδή έχουμε κάνει τα θέματα και μία και δύο και τρεις και 13 φορές αυτά τα 7 χρόνια που είναι αυτή η εκπομπή στον αέρα, ξέρω περίπου πώς κινούνται κάποια πράγματα και απαντάω εγώ αντί να πάρουμε σας τηλέφωνο. Αλλά σήμερα δεν ήθελα να το κάνω. Ξέρω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχετε ξεκινήσει με το κόψιμο των χόρτων, με το ένα, με το άλλο κτλ. Γίνονται, το βλέπω. Ήδη σώμα, το βλέπω. Σε πάρα πολλές περιοχές. Σε πάρκα, σε σχολεία, σε δρόμους. Λοιπόν, ωστόσο, είναι μια ίδια κατάσταση που βιώνουμε κάθε χρόνο. Ο καθένας και αν θέλεις και δικαιολογημένα. Εντάξει. Λέει, ας πούμε, σε μένα δεν ήρθανε, στον άλλο δεν ήρθανε, στον άλλο. Μας λέει λοιπόν μια κυρία ότι στην Κάπαράδου περάσανε, στη 13η Σεπτεμβρίου, παλιά Καβάλας, παλιά εκεί στη Μαύρη Θάλασσα του Καφενείου, περάσανε, αλλά στην Ευμένος που είναι τα σκαλοπάτια και υπάρχει και ένα οικόπεδο εκεί του Δήμου που έχει γίνει μια ζούγκλα και μαζεύονται και διάφοροι εκεί πέρα, δεν περάσανε και έτσι δεν μπορούμε να βγούμε το σπίτι. Τι να απαντήσω εγώ σε όλα αυτά τώρα, πού βρισκόμαστε, πού βρίσκεται η κατάσταση τώρα? Τίποτε, εντάξει, η Καβάλα ξέρετε πως δεν είναι τα στενάκια και όλα τα παρκάκια είναι πάρα πολλά. Στην Ευμένους όμως, από ό,τι ξέρω εγώ, έχουμε καθαρίσει όλα τα σκαλάκια μέχρι κάτω. Τώρα μας πήρε η κυρία, τώρα. Θανασίου. Ναι, μπορεί. Ναι. Μπορεί να έχει μείνει κάποιο. Καλό είναι να πάρει ένα τηλέφωνο στην υπηρεσία να μας το πει για να μπορέσουμε να πάμε. Δεν μπορούμε να τα βρούμε κιόλα μόνοι μας. Μάλιστα. Υπάρχουν κάποια κενά τα οποία έχουμε αφήσει σίγουρα, αλλά έχουμε. Ναι. Πενικά τη Τρίτη, έχουμε τα πάντα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Έχουν καθαρίσει. Ναι, το είπε, το είπε, το είπε. Το είπε ότι 13 Σεπτεμβρίου Αγίου Κωνσταντίνου και Καπαράδου και τα καθαρίσανε. Ευμένους όμως τα σκαλοπάτια λέει, δεν ξέρω για ποιο λόγο λέει, δεν περάσανε και δεν, κυριολεκτικά λέει γίνεται ένα χαμός. Αυτό μου είπε, αυτό μεταφέρω. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά εγώ θέλω μια γενική εικόνα, μια και μας ακούνε, θέλω μια γενική εικόνα. Πού βρίσκεται η κατάσταση, πώς προχωράτε. Τι θα είναι το επόμενο βήμα, κάπως έτσι να δώσουμε μια εικόνα, μια και σας έχουμε. Η εικόνα αυτή τη στιγμή που υπάρχει είναι που στα πιο πολλά σημεία έχουμε πάει, έχουμε καθαρίσει χόρτα, πάμε δεύτερη περιμετρική σήμερα. Σάββατο Κυριακή θα καθαρίσουμε κάτω την παραλιακή για δεύτερη φορά. Είμαστε πάνω στο δασίλειο της Κορίνθου και της Πατρών, το οποίο από τότε που δημιουργήθηκαν δεν έχει δει χέρι να καθαρίσει. Πραγματικά όλη η γειτονιά είναι έξω και βοηθάει. Ναι. Είναι τρία πολύ μεγάλα δασίλια όπως και της Κορίνθου, τα οποία είμαστε εκεί με όλα τα μηχανήματα και με υφαλήρους. Θα καθαρίσουν για να μπορούν να πούνε σε μία σειρά. Πιστεύω είμαστε εντάξει μέχρι στιγμή. Σίγουρα έχουμε κάποιες παραλήψεις, υπάρχουν σε μερικά δρομάκια. Καλό είναι οι πολίτες να μας παίρνουν τηλέφωνο στο, να το δώσω και όλα στο 2513. Ναι, ναι. Πώς? 2513, ναι. 500-381. 500-381? Ναι. Ωραία. 13 μπροστά. Ναι. Κάποια σίγουρα στενάκια ξέρετε πως είναι κάπου, αλλά μπορεί να τα έχουμε ξεχάσει, οπότε Δευτέρα Τρίτη να μπορέσουμε να πάμε. Ωραία, ωραία. Φτάνει αυτό. Νομίζω δόθηκε η απάντηση. Καλή δύναμη κύριε Σταυρίδη, καλό κουράγιο. Καλά και εσείς. Γεια σας. Ευχαριστώ. Λοιπόν. Και η κυρία που μας ακούει και όλοι οι άλλοι που μας ακούτε, 2513-500-381, ό,τι υπάρχει πρόβλημα, ενημερώστε την υπηρεσία. Δεν μπορεί να τα ξέρουν όλα, όπως και εμείς δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα, όπως κανείς δεν μπορεί να τα ξέρει όλα, παρά μόνο ο ύψιστος. Λοιπόν, 2513-500-381, πάρτε ένα τηλέφωνο στην υπηρεσία, ενημερώστε ότι υπάρχει εκεί πρόβλημα για να έρθουν να διεκπαιρεώσουν το όποιο πρόβλημα υπάρχει. Λοιπόν, θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα καλέσουμε αμέσως μετά τον πρόεδρο της ΔΕΑΚ, τον κύριο Χρόνη. Και στη συνέχεια και κάποιο στέλεχος από τους βουλευτές, τον κύριο Πασχαλίδη, εν γέννη, ξέρω εγώ, για να μας απαντήσει και για το θέμα των συντάξεων. Πάμε διαφημίσεις και επανερχόμαστε.
Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής και θα πάμε να συνδεθούμε ζωντανά με την Ξάνθη, όπως είπαμε, για να δούμε και να ενημερωθείτε τι γίνεται εκεί αυτή την ώρα όπου βρίσκεται και ο κύριος Καρδαλιάς και ο κύριος Τσιόδρας και άλλοι παράγοντες του ΕΟΔΗ με παράγοντες εκεί της περιφέρειας και του Δήμου. Εκεί είναι η δικιά μας η Μαρία, η Παπάζογλου. Πάμε λοιπόν να την καλημερίσουμε. Καλημέρα Μαρία, για πες μας. Καλημέρα λοιπόν, Άγγελε. Να πούμε ότι εσπεσμένα λοιπόν έχει καταφτάσει στην Ξάνθη, στην πόλη της Ξάνθης, ο κύριος Χαρδαλιάς μαζί με τον κύριο Τσιόδρα και έχουν βρεθεί στην πόλη από τις 9 και 4, στις 9.30 ακριβώς. Πρέπει να πούμε ότι έχει ξεκινήσει η διευρυμένη σύσκεψη μεταξύ του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης, αλλά φυσικά και όλων των δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας. Να πούμε ότι ακόμη δεν έχει τελειώσει, οι συζητήσεις είναι πάρα πολλές όσον αφορά τα κατάλληλα μέτρα προστασίας για την περιοχή γενικότερα. Να πούμε λοιπόν ότι ένα από τα κυριότερα ζητήματα που θα συζητηθούν είναι και η κατάσταση στον Εχήνο, καθώς σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, τα 15 κρούσματα τα οποία έχουν παρουσιαστεί, τα 14 αφορούν την περιφερειακή, τον Εχήνο λοιπόν, τον Ορεινό Όγκο και το ένα ακριβώς δίπλα σε ένα χωριό στις Σάτες. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Χαρδαλιάς με τον κύριο Τσιόδρα, αφού ολοκληρωθεί συγκεκριμένη σύσκεψη, θα μεταβούν στον Εχήνο για να συναντήσουν και εκεί τους κατοίκους στις κατάλληλες αποστάσεις φυσικά, να τους φυσικάσουν και να τονίσουν την σπουδαιότητα και την αναγκαιότητα της κατάστασης για να έχουμε την δεύτερη προσαρμογή. Να πούμε ότι υπάρχει πανελλαδικό ενδιαφέρον, καθώς είναι η πρώτη τοπική καραντίνα ξανά σε πανελλαδικό επίπεδο, καθώς ο Εχήνος από σήμερα βρίσκεται σε καραντίνα μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων. Γενικότερα έχουν αποφασιστεί μέτρα και για την περιφερειακή ενότητα Ξάνθης, αλλά και ειδικά για τον Εχήνο. Να σου πω ότι πλέον θεωρείται απαραίτητο ότι όλοι οι πολίτες δημότες της Ξάνθης που θα μεταβαίνουν για να εξυπηρετηθούν σε κάποια δημόσια υπηρεσία, πρώτα θα κλείνουν ραντεβού και μετά είναι υποχρεωτική πλέον η χρήση μάσκα σε όλα τα καταστήματα, σε όλες τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, από εργαζόμενους και πελάτες. Και φυσικά μιλούμε και για την απαγόρευση και αναστολή λειτουργίας των λαϊκών αγορών και των υπαίθριων γενικά και του υπαίθριου εμπορίου. Από εκεί και πέρα, εξελίξεις όσον αφορά τον Εχήνο, έχουμε την απαγόρευση των δημοσίων και ιδιωτικών συναθρήσεων και συγκεντρώσεων εκτός των οικογενειακών, απαγόρευση της κυκλοφορίας καθημερινά από τις 9 το βράδυ έως τις 7 το πρωί, αλλά και φυσικά η απαγόρευση μετάβασης των εργαζομένων εντός και εκτός του Εχήνου. Ένα πάρα πολύ κρίσιμο μέτρο, γιατί να πούμε ότι οι περισσότεροι εργαζόμενοι εργάζονται και στον δημονές τους στα γνωστά συσκευαστήρια. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι έχει αποφασιστεί και υποχρεωτική χρήση μάσκας για όσους πολίτες είναι στον Εχήνο, αλλά και η τροφοδοσία εμπορικών καταστημάτων θα γίνεται μόνο με την χρήση μάσκας. Αυτά είναι συνολικότερα τα μέτρα που έχουν αποφασιστεί, ενώ εμπλέκεται λοιπόν και το ΓΕΘΑ. Να πούμε ότι υπάρχει ανάληψη κάθε αναγκαίας ενέργειας του Γενικού Επιτελείου της Εθνικής Άμυνας για την ενίσχυση του Κέντρου Υγείας Εχήνου με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Σε αναμονή βρισκόμαστε λοιπόν και για την μεγάλη συζήτηση που γίνεται αυτή τη στιγμή στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχείου της Ξάνθης για να έχουμε και τις νεότερες πληροφορίες. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι σύμφωνα με δημοσιογραφικές μας πηγές, ο κύριος Χαρδαλιάς ίσως μεταβεί και στο αεροπορικό απόσπασμα λοιπόν της Χρυσούπολης για να ελέγξει και από κοντά τα πεντζετέλ που κατέφθασαν την προηγούμενη εβδομάδα και για την αντιπυρική περίοδο. Άγγελε. Καλά, αυτό είναι ένα το τελευταίο που είπες είναι τελείως ξεχωριστό θέμα όσον αφορά τον κορονοϊό. Αυτό που βέβαια εγώ παρατηρώ τόση ώρα που μιλάς, ενώ είσαι εκεί στο Δημαρχιακό Μέγαρο, στο κέντρο δηλαδή της Ξάνθης, βλέπω ότι οι πολίτες όπως και ο κύριος περνάει τώρα από πίσω σου με το μωράκι και κάποιοι άλλοι που περάσανε, το 90% σύμφωνα με αυτά που είδα δηλαδή, δεν χρησιμοποιεί μάσκα. Βέβαια, όταν κυκλοφορεί κανείς έξω δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι αναγκαίο, είναι προαιρετικό. Αλλά σε μια πόλη, ας πούμε τώρα, στην Ξάνθη, στην περιοχή που υπάρχουν όλα αυτά τα θέματα, αυτό το επιδημιολογικό φορτίο, όπως λένε οι επιστήμονες, θα περίμενα ότι θα υπήρχε περισσότερο έτσι, ανησυχία ενδεχομένως. Προσέχω τι λέω, δεν λέω ότι πρέπει, υπάρχει κίνδυνος, πρέπει να φορά μάσκα κτλ. Θα περίμενα δηλαδή να είναι πιο ανήσυχος ο κόσμος, αλλά δεν βλέπω ότι ανησυχεί τόσο πολύ, ίσως γιατί τα κρούσματα είναι στον Ορεινό Όγκο και δεν είναι στην πόλη, ας πούμε, κάπως έτσι. Δεν ξέρω ποια είναι η εκτίμηση και τι κουβέντιασες εσύ μέχρι τώρα πριν βγούμε ζωντανά στον αέρα.
και αν κουβέντιασες με κάποιους εκεί και τι λένε και ποια είναι η θέση τους. Αυτό. Να σου πω ότι είναι περίπλοκη η κατάσταση. Υπάρχουν και πολίτες οι οποίοι κρατούν, φορούν τη μάσκα, αλλά κρατούν στα χέρια τους και το αντισηπτικό. Και πολίτες οι οποίοι περνούν κιόλας μπροστά από το Δημαρχιακό Μέγαρο. Έχουν δει φυσικά ότι έχουν πληροφορηθεί ότι βρίσκεται εδώ ο κύριος σε Χαρδαλιάς και ο κύριος της Χέδρας. Και λένε ξεκάθαρο ότι μας κοροϊδεύουν και δεν υπάρχει κορονοϊός. Δηλαδή βλέπουμε και τις δύο. Το άκουσες και αυτό. Ναι. Το άκουσες. Το άκουσα και αυτό, ναι. Μάλιστα. Τώρα ναι, εσύ θα σου κάνω εγώ μία ερώτηση. Η οποία είναι καθαρά ρητορική και δεν είναι σώνη και καλά να πάρω μια απάντηση. Δηλαδή, τι ζόρι είχε ο Χαρδαλιάς, ας πούμε, σήμερα ή ο Τσιόδρας ή το Σούπερ Πούμα που τους έφερε εκεί στην Ξάνθη να έρθουν στην Ξάνθη για να κάνουν σύσκεψη. Ποιο ήταν το ζόρι τους, ας πούμε. Ναι, κάτι θέλεις να κάνεις. Για πες, τι θες να κάνεις. Ναι, έχουμε μία δήλωση αυτή την στιγμή. Για πήγαινε κοντά. Κάτσε, ακόμα δεν ήρθες, βιάζεσαι. Περίμενε τώρα, αρθούν και οι συνάδελφοι. Γράφουμε. Ωραία. Ονοματεπώνυμο και ιδιότητα. Μολά Εκρέμ λέγομαι. Είμαι ο αντιπρόεδρος του παραγωγών μου Ξάνθης. Τι γίνεται τώρα με τα μέτρα, γιατί έχουμε αναστολή, έτσι, όσον αφορά λαϊκές αγορές και υπαίθριο εμπόριο. Ακριβώς. Δεν ξέρουμε ακόμα. Χθες αποφασίστηκε, τελικά το είδαμε και εμείς στο ίντερνετ, ότι κλείνουν οι λαϊκές αγορές Ξάνθης και είμαστε σε μεγάλη απόγνωση. Διότι αυτό πρώτα-πρώτα μας κλείσανε στις 13 Μαρτίου πρώτα η Ξάνθη. 1,5-2 μήνες ήμασταν κλειστοί. Ανοίξαμε 3-4 Σαββάτα με παράλληλη αγορά. Και τώρα ξαφνικά χθες ξανά πάλι μας κλείνουν. Και είμαστε ακριβώς τώρα στη σεζόν που έχουμε τα προϊόντα μας. Τα οποία δεν είναι ευπαθή προϊόντα, τα οποία πρέπει να καταναλωθούν. Δεν γίνεται να μείνουν έτσι. Και δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε. Τώρα περιμένουμε να βγει και να πάμε και στον Δήμαρχο, αν θα μας δεχθεί, να μιλήσουμε τι θα κάνουμε αυτά τα πράγματα. Διότι τα πετάμε έτσι κι αλλιώς. Δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Είμαστε σε απόγνωση. Πρέπει να πάρει η πολιτεία κάποια μέτρα για εμάς εδώ. Διότι δεν είναι πρώτη φορά. Αυτή η δεύτερη φορά μας κλείσαν πρώτη την Ξάνθη, κλείσαν 13 Μαρτίου. Και έτσι είναι από τότε αυτή η δουλειά έτσι συνεχίζεται. Τα προϊόντα τα μισά τα πετάμε, τα μισά τα πουλάμε. Τώρα θα τα πετάμε όλα. Κάτι πρέπει να γίνει. Η πολιτεία πρέπει να ράβει κάποια μέρημνα για εμάς εδώ. Γιατί ξεχωριστή περιοχή, είμαστε ορεινή περιοχή, φτωχή περιοχή δεν είμαστε. Και σε λίγο καιρό. Δεν θα υπάρχει πλέον αγρότης, διότι όλοι είμαστε χρεωμένοι στους υγειοπόνους, έχουμε φυτέψει, έχουμε κάνει όλα τα αυτά και δεν μπορούμε να πληρώσουμε τίποτα. Ο κόσμος ανταποκρίθηκε ότι τις ημέρες, τις φορές που άνοιξε το παζάρι, ερχόταν ο κόσμος. Ναι, ερχόταν, εντάξει, είχαμε τα μέτρα, είχαμε τις αποστάσεις, είχαμε τα αυτά, ερχόταν ο κόσμος, δεν είχε πρόβλημα ο κόσμος. Δηλαδή, εντάξει, πρώτες μέρες ήταν δύσκολο το πρώτο Σάββατο, το επόμενο το μετά άρχισε και συνήθιζε, ας πούμε, ο κόσμος. Τώρα, περασμένο Σάββατο πάλι με τα μέτρα, με τα κρούσματα τα οποία βγήκανε, λίγο ήταν στενά. Αλλά πάλι εντάξει, κάτι γίνεται, κάτι κινείται. Τουλάχιστον βγάζουμε ένα τέτοιο το προς το ζήν, πώς να το πω. Εσείς δεν φοβάστε όμως για την υγεία σας? Γιατί για να το λένε οι ειδικοί, σημαίνει ότι κάτι έχουν δει. Σίγουρα, εγώ δεν λέω ότι όλοι φοβούνται, αλλά αν θα δείτε τι γίνεται στην αγορά μέσα, δηλαδή, αφού είναι τόσο επικίνδυνο τόσο εδώ, ας τα κλείσουν όλα. Δεν μπορεί όλοι μόνο στις λαϊκές αγορές, όλοι να πέφτουν πάνω στις λαϊκές αγορές. Αυτό έκανα. Ωραία. Άκυλο, όπως είδες, ήταν ο πρόεδρος των παραγωγών, λοιπόν, των λαϊκών αγορών της Ξάνθης. Ζητούν και αυτή τη συνάντηση με τον, όπως προακούσαμε, λοιπόν, και με τον κύριο Τσέπελη, γιατί περνάμε και στην οικονομική κατάσταση τώρα και επιβάρυνση των λαϊκών αγορών για την πόλη της Ξάνθης, για την περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης, γιατί θα είναι δύσκολο από εκεί και πέρα η επιβίωσή του στον οικονομικό τομέα. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι αυτό που ζητούν και οι επαγγελματίες του χώρου είναι αποζημιώσεις. Είναι και ένα από τα θέματα που πρέπει να θέσει σίγουρα και ο κύριος Τσέπελη αργότερα μετά την ολοκλήρωση όλης της έκτακτης κατάστασης, για να δουν και αυτοί οι άνθρωποι τι θα κάνουν, γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε τα συγκεκριμένα μέτρα μπορεί να ισχύσουν σίγουρα και τον επόμενο μήνα. Λοιπόν, Μαρία, είναι μια δεδαλώδες κατάσταση, προέχει πάνω απ' όλα και από όλους, και από οικονομικά και από τα πάντα, υγεία, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικός, δεν θα πω εγώ περισσότερα πράγματα. Ας μείνουμε σε αυτά και περιμένω τη νέα σύνδεσή μας όταν θα βγουν ο κύριος Χαρδιάς και ο κύριος Τσιόδρας αν κάνουν δηλώσεις, να συνδεθούμε αμέσως. Λοιπόν, σε ευχαριστώ προς το παρόν. Επανερχόμαστε εδώ. Είπαμε και ο κύριος αντιπρόεδρος εκεί των λαϊκών αγορών, τι είναι ο κύριος Εκρέμ, έχει τα δικά του δίκια. Από την άλλη όμως έχουμε δει ότι ο κόσμος είναι αυτός που δεν συμμορφώνεται. Δεν συμμορφώνεται όσο θα έπρεπε να συμμορφωθεί.
ως προς το θέμα της λαϊκής αγοράς εννοώ. Το έχω πει πάρα πολλές φορές, έχω πάρει θέση πάρα πολλές φορές. Δείξε μου και τη φωτογραφία, ρε εσύ, Κωνσταντίνε, από τις τελευταίες που δείξαμε. Τη φωτογραφία, το φωτογραφικό υλικό από τις τελευταίες που δείξαμε προχτές. Ναι. Δείξτε μου εκείνη τη φωτογραφία. Σε παρακαλώ, βρέστε μου και δείξτε. Για να σας. Δηλαδή για του λόγου το αληθές. Δεν φταίνε η παραγωγή, δεν φταίνε οι έμποροι. Ο κόσμος είναι αυτός που συνοστίζεται. Ο κόσμος είναι αυτός που δημιουργεί το όποιο πρόβλημα δημιουργείται. Και εκεί θα έπρεπε. Ναι, βέβαια, από την άλλη μας λένε οι υπεύθυνοι. Δώστε, full screen σε παρακαλώ αυτή τη φωτογραφία. Δώστε. Από το περασμένο Σαββάτο. Εδώ κοιτάξτε. Αυτή είναι μια φωτογραφία από το περασμένο Σάββατο στη Λαϊκή Αγορά της Καβάλας. Ένα συγκεκριμένο πάγκο. Εντάξει. Κοιτάξτε να δείτε τι γίνεται. Δηλαδή, μόνο που δεν αγκαλιάζονται. Προσπαθεί ο ένας να προλάβει να. Λες και αν ψωνίσει, ας πούμε, δύο λεπτά αργότερα ή τρία ή πέντε, δεν ξέρω και εγώ τι θα γίνει. Θα χάσει, ας πούμε, τα καλά προϊόντα και θα μείνουν τα άσχημα. Δεν ξέρω. Το βλέπετε άλλωστε εκεί πέρα, έτσι. Το βλέπετε. Είναι αδιάψευτος μάρτυρας αυτή η φωτογραφία. Γίνεται ο κακός χαμός. Δεν φταίνε λοιπόν η παραγωγή. Δεν φταίνε οι έμποροι. Οι πάγκοι συμμορφώνονται. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος δεν μπορεί να συνετιστεί και να προστατευτεί από μόνος του. Τι να κάνει, ας πούμε, ο κάθε παραγωγός ή ο κάθε έμπορος, να έχει ένα μαστίγιο στο χέρι και να τους χαστουκίζει, να τους μαστιγώνει και να τους λέει μακριά, θα σου πω εγώ πότε θα έρθεις. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Γι' αυτό σας λέω. Μπορεί να έχει δίκιο εδώ ο αντιπρόεδρος της Λαϊκής της Ξάνθης ότι σκρίνουν, αλλά από την άλλη, όταν έχεις τόσα κρούσματα στην περιοχή σου. Τι πρέπει να γίνει, ποιος το ρισκάρει, ποιος θα πάρει την απόφαση. Και αν πάρει την απόφαση ο Χαρδαλιάς, ας πούμε, και ο κάθε Χαρδαλιάς, με αυτά τα κρούσματα που υπάρχουν εκεί τώρα, και γίνει η Λαϊκή Αγορά του Σαββάτου. Και την Δευτέρα ή την Κυριακή, ξέρω εγώ, έχουμε άλλα 100 κρούσματα. Τότε ποιος σώνει το Χαρδαλιά και τον κάθε Χαρδαλιά. Δεν γίνεται, είναι δύσκολη η κατάσταση. Είναι δύσκολη. Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα είναι η κατάσταση. Λοιπόν, τι έγινε με τον. Με τη ΔΕΙΑΚ, να απαντήσουμε και σε αυτό, να μην αφήνουμε τίποτα αναπάντητο. Να τον καλέσουμε. Λοιπόν, και σας λέγαμε προηγουμένως για αυτό το θέμα με το Βιτριόλι που βλέπετε ότι είναι πρώτο θέμα στα δελτία ειδήσεων όλων των καναλιών. Έτσι, χθες, ας πούμε, ο Αντένα σχεδόν 35 λεπτά ασχολείται με αυτό το θέμα. Και ασχολείται με αυτό το θέμα γιατί έχει κάποιες διαστάσεις οι οποίες εξελίσσονται κάποια πράγματα, διότι έχει κάποιες διαστάσεις που βγάζει αυτό που λέμε την απίστευτη. Πώς δεν έχουν πει πολλές φορές ότι το πιο επικίνδυνο ζώο, το πιο αιμοβόρο ζώο, το πιο σε αυτή την κοινωνία, σε αυτόν τον κόσμο που ζούμε, είναι ο άνθρωπος. Και όχι ο σκύλος που κλείσατε μέσα, ο κανέλος. Λάθος κάνατε, σας το ξαναλέω, για τον κανέλο ειδικά. Ένα από τα πιο ήσυχα σκυλιά που υπήρχε ποτέ στην Καβάλα. Από τα πιο ήσυχα. Και πήγατε και το μαντρώσατε μέσα σε ένα κλουβί. Τους ανθρώπους πρέπει να μαντρώσετε. Μπορείτε να μαντρώσετε την συγκεκριμένη γυναίκα που έριξε το Βιτριόλι. Μπορείτε να μαντρώσετε κάτι άλλο, κοπρόσκυλα που σκοτώνουν τα ίδια τους τα παιδιά. Μπορείτε να μαντρώσετε κάτι άλλο, μαντρόσκυλα που βιάζουν παιδάκια. Μπορείτε να κάνετε κάτι τέτοιο. Εκεί σας θέλω. Το να μαντρώσετε ένα σκυλί το οποίο δεν μπορεί να αντισταθεί κιόλας. Εντάξει, σε ένα κλουβί. Αυτό δεν είναι μαγιά. Δεν είναι μαγιά αυτό. Μπορεί να το κάνει ο καθένας. Αυτούς όλους εδώ, τους εγκληματίες, μπορείτε. Εκεί σας θέλω. Για αντιζηλία λέει τώρα, αντιζηλία, ότι τις έκανε έτοιμα φιλίας, που αυτό, που ζήλεψε, που αυτό, που εκείνο, που ενδεχομένως θεωρούσε τον εαυτό της πιο άσχημη από την Ιωάννα, ξέρω εγώ, της έριξε έτσι, χωρίς κανένα πρόβλημα, Βιτριόλι στα μούτρα. Εντάξει. Είπαμε. Υπάρχει πιο άγριο ζώο ρε, στον πλανήτη από τον άνθρωπο. Τι λέτε τώρα. Λοιπόν, και σας είπα και προηγουμένως. Γράφανε στο διαδίκτυο, μπαίνουν όλοι μέσα και γράφουνε. Α, πώς έκανε αυτή τόσα ταξίδια και αυτό και τα ρούχα και την τσάντα που ήταν Louis Vuitton και ξέρω εγώ. Που αν ήταν Louis Vuitton, λέμε τώρα, μπορεί να ήταν μαϊμού. Γιατί υπάρχουν και μαϊμού. Λοιπόν, και τους χαλούσε αυτό. Αυτό να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα. Ψόφησε η δικιά μας. Επειδή είσαι κουασιμόδος και δεν βλέπεσαι και δεν μπορείς να βγεις έξω, εντάξει, να ψοφήσει και η Ιωάννα. Γιατί να είναι η Ιωάννα, γιατί να ζει η Ιωάννα, αυτά είναι. Αλλά πάλι θα τα λέμε. Τα έχουμε πει τόσες φορές. Εδώ το Χριστό σταυρώσανε. Την Ιωάννα και το Χαρδαλιά και το.
Δεν είσαι την Παλαβιάρα που πήγε με το νερό προχτές και τώρα να οδηγούσε στον ψυχίατρο. Γιατί δεν είναι καλά η κοπέλα. Εγώ τουλάχιστον το είχα πει από την αρχή. Δεν είναι καλά. Φαίνεται ότι δεν είναι καλά. Να λέμε τώρα. Τι έγινε ρε παιδιά με εκείνο το τηλεφώνημα. Ένα τηλέφωνο ζήτησα κι εγώ. Λοιπόν. Σε ποιες περιοχές θα βρέξει. Και σήμερα. Αγγέλε, ορίστε. Ο κύριος δεν ναι. Για το θέμα των συντάξεων και τα έξοδα. Ναι. Επειδή μιλούσε, τον πήρα και εγώ. Λέω τώρα μήπως δεν μιλάει. Λοιπόν, ανεβαίνει και άλλο το θερμόμετρο σε ποιες περιοχές θα βρέξει. Μακεδονία, Θράκη, καιρό στην Ανατολική με νεφώσεις περιοδικά αυξημένες με τοπικούς όμβριους. Όμβρους, όχι όμβριους. Όμβρια είναι άλλα. Ύδατα. Και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως από απογευματινές ώρες και βελτίωση το βράδυ. Το γνωστό, κάθε απόγευμα. Λοιπόν, κάθε απόγευμα θα έχουμε αυτά. Λοιπόν. Αφού λοιπόν οφείλουμε απάντηση σε φίλους τηλεθεατές που κατά καιρούς μας παίρνουν για αυτό το ζήτημα, πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έναν εκ των 300 της Βουλής και δικό μας βέβαια εδώ, βουλευτή Καβάλα της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Πασχαλίδη. Καλημέρα κύριε Πασχαλίδη. Καλημέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές σας και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Κύριε Πασχαλίδη, μόνο ένα ερώτημα να μην μπούμε στα άλλα ζητήματα. Αφορά το θέμα αυτό που μας παίρνουν συνεχώς. Και επειδή θέλουμε να τα ακούμε από επίσημα χείλη, αν και εφόσον γνωρίζετε, αλλά ξέρω ότι είστε άνθρωπος ο οποίος τρέχει καθημερινά στα Υπουργεία, δεξιά-αριστερά, γενικές γραμματείες κτλ. Τι γίνεται με το θέμα των συντάξεων, κύριε Πασχαλίδη? Μας πήραν, ας πούμε, και πάλι και μας λένε ότι μου κόπηκε το ΕΣΚΑΣ, μου έκανε το ΕΚΑΣ και μου είπαν ότι όταν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικία σου, θα πάρει τη σύνταξη. Έχω, λέει, 4 χρόνια από το 2016 του ΙΚΑ σύνταξη. Ακόμη τίποτα, όταν του παίρνω, λέει, τηλέφωνο και του ρωτάω. Προηγούνται άλλοι οι οποίοι είναι πριν από το 16, είναι το 15 το κτλ. Τι γίνεται με αυτό το ζήτημα, με τη συντάξη γενικότερα, η καθυστέρηση που υπάρχει, η μεγάλη αυτή, τι γίνεται κύριε Πασχαλή, ξέρετε κάτι να μας πείτε? Κοιτάξτε να σας πω καταρχάς, επειδή πιστεύω ότι κάποια ερωτήματα που είχαμε από τους τηλεθεατές θα έχουμε... Δεν ξέρω αν σας ενημέρωσαν. Ναι, ναι, ναι. Πέστε μου. Και προσπαθούμε φυσικά να βοηθήσουμε το ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτά τα άτομα με την πλατφόρμα. Ναι. Προσπαθούν να βάλουν στο πρόγραμμα μια πλατφόρμα ώστε να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και αυτοί που έχουν. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς ναι. θέλει. Ναι. Για να μπορώ να πάω στο Υπουργείο εγώ ίδιος όπως πάω ναι. και να, ή αν θέλει να στο γραφείο μου ή και τώρα θέλετε κάτι να μου πείτε. Ναι, θέλω να... Υπάρχει πρόβλημα με την πλατφόρμα, καταλάβατε. Ναι, ξέρω για ότι... Για να μπορέσουν να μπουν όλοι στη διαδικασία ή πριν του 2000. Ναι, ξέρω ότι ναι. όλες οι περιπτώσεις δεν είναι ίδιες και κάθε περίπτωση ίσως έχει και την ιδιαιτερότητά της. Ναι. ναι, αυτό το ξέρω. Λοιπόν, ωστόσο... Και ο άνθρωπος, ας πούμε, κοντεύει να φτάσει στα 70 και ακόμη σύνταξη δεν έχει πάρει. Λοιπόν, ωστόσο, η κάθε διαφορετική περίπτωση, πώς μπορεί, ας πούμε, ένας απλός καθημερινός πολίτης να λύσει αυτή την κάθε διαφορετική περίπτωση? Είναι δύσκολο, ξέρετε, και όταν είσαι μακριά από τα κέντρα αποφάσεων, είναι δύσκολο. Εντάξει, πρέπει να πάει, ας το πούμε, στο ΙΚΑ της Καβάλας. Ναι. Για να ενημερωθεί. Αλλά εκεί υπάρχει το πρόβλημα ότι και οι άνθρωποι αυτοί περιμένουν να έρθει σε εφαρμογή αυτή η πλατφόρμα. Ναι. Η οποία χρονικά πότε υπολογίζεται ότι θα ξεκινήσει κάτι και θα... Πιστεύω άμεσα. Άμεσα, μάλιστα. Ναι. Οπότε να είναι σε επαφή, με την έκδουσα αρχή. Ορίστε. Να είναι, λέω, σε επαφή με την έκδουσα αρχή, το ΙΚΑ. Αν θέλει, ας πάρει και στο γραφείο μου να δώσω τα στοιχεία. Μάλιστα, κατάλαβα. Για να του πω αμέσως που βρίσκεται. Ωραία. Ή όχι μόνο ο κύριος, αν υπάρχουν κι άλλοι που κι άλλοι, είναι στην περίπτωση, να μας ναι. Πείτε μου και κάτι ακόμα. Εκείνο που είχαμε συζητήσει για το θέμα των εξόδων μιας κηδείας, κηδείας εμπροκειμένου, από τα ταμεία, τι γίνεται? Στον 1,5 χρόνο, στον ΟΓΑ, ναι. Είναι γύρω στον 1,5 χρόνο. Εδώ ήταν στον 1 χρόνο. Ναι. Το ΙΚΑ τελειώνει μέσα σε ένα μήνα. Ναι. Αλλά στον ΟΓΑ, μάλιστα πήγα εγώ ίδιος και ειλικρινά αισθάθηκα άσχημα γιατί ασχολείται για όλη την Ελλάδα ασχολούνται δύο υπάλληλοι. Α. Και μου είπαν ότι δεν προλαβαίνουν και από τα τηλέφωνα
και ενώ ήταν στον ένα χρόνο, ίσως υπήρχε μια περίπτωση να φύγει η εφαρμογή αυτή, να την πάρουν, να την πάνε στο ΙΚΑ για να τελειώσουν πιο γρήγορα. Ακόμα δεν έχει πάρει αυτή η απόφαση για να πάνε στο ΙΚΑ. Ναι. Γιατί μιλάμε για ΕΦΚΑ τώρα, έτσι. Και είναι ακόμα στον ΟΓΑ και γι' αυτό αργεί. Είναι στον 1,5 χρόνο πια. Ναι. Και κάνουν, οι υπάλληλοι κάνουν όσο δυνατόν να το τελειώσουν πιο γρήγορα. Μάλιστα μου κάνουν παράπονο ότι έχουν πρόβλημα, δεν έχουν προσωπικό. Και προσπαθώ και εγώ μέσω των διευθυντών, αν κάποιες περιπτώσεις να τις πάμε στο ΙΚΑ, γιατί υπάρχει περίπτωση να πάνε και να τα στείλουν, επειδή δεν προλαβαίνουν, να τα στείλουν και στείλουν στην Κομωτινή. Ναι. Καταλάβατε, δηλαδή εμείς υπαγόμαστε στην Κομωτινή και να τα στείλουν εκεί. Πάντως, μια και είστε κυβερνητικός βουλευτής, κύριε Πασχαλίδη, πρέπει αυτά τα θέματα να τα κυνηγήσετε κατά κάποιο τρόπο όσο περισσότερο γίνεται, για να, δηλαδή με τους αρμόδιους υπουργούς και υφυπουργούς, έτσι ώστε να μην βλέπουμε την ίδια εικόνα σε κάθε αλλαγή κυβέρνησης και να λέμε τα ίδια και τα ίδια. Δηλαδή θα έλυνε τα χέρια πολλών συμπολιτών ή συνανθρώπων γενικότερα, αν αυτά τα πράγματα είχαν λίγο έτσι προχωρήσει καλύτερα και υπήρχε μια συνένωση, κάτι τέλος πάντων στα ταμεία, να μπορούν να βοηθούν όλοι οι άνθρωποι. Έχετε δίκιο, δε, και αυτό προσπαθώ να βοηθήσω στις καταστάσεις. Και πηγαίνω στο Υπουργείο Εργασίας εκεί και διαμαρτύρομαι. Ναι. Ό,τι μπορούμε κάνουμε. Μάλιστα. Αν υπάρχουν κάποια προβλήματα, θα ήθελα να παρακαλέσω όλους τους πολίτες μου να τηλεφωνήσουν. Θα το κάνουμε. Να δώσουν τα στοιχεία σε εσάς. Θα το κάνουμε. Λοιπόν, σας ευχαριστώ θερμά, κύριε Πασχαλίδη. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Να καλά. Λοιπόν, να πούμε μια καλημέρα στην αγαπητή φίλη. Καλή φίλη και συνάδελφο εδώ του καναλιού. Τη Γιώτα την Χατζηθεοδόρου. Να της ευχηθούμε βεβαίως περαστικά. Έκανε μια επέμβαση και όλα θα πάνε καλά και όλα θα είναι γρήγορα κοντά μας. Περαστικά σου ευχόμαστε, Γιώτα μου. Και λείπει τώρα βέβαια από κοντά μας, αλλά δεν θα είναι για πάρα πολύ. Θα γίνει καλά και θα επιστρέψει. Και μας λέει ότι παρακολουθεί προφανώς την εκπομπή και μας λέει ότι οι λεωφορεία ήρθαν από την Τουρκία μέσω Βουλγαρίας για το Ραμαζάνι. Αυτό μας έλειπε. Λοιπόν, είναι αυτό που εμάς μας κλείσανε για Πάσχα. Δεν είχαμε εκκλησίες, δεν είχαμε Μεγάλη Εβδομάδα, δεν είχαμε τίποτα κτλ. Και τα πράγματα φαίνεται να πήγαν καλά. Αλλά με το ψιλοχαλάρωσαν, ξέρω εγώ, είχαμε το Ραμαζάνι προς την περιοχή της Θράκης. Και έκτοτε ανέβηκαν τα κρούσματα. Το πρόβλημα βέβαια εντοπίζεται, είναι αυτό που λέμε το κέντρο του προβλήματος στα απομακοχώρια επάνω, στα ορεινά της Ξάνθης, στον Εχίνο εν προκειμένου. Και αν είναι έτσι όπως τα λέει, και είναι έτσι όπως τα λέει η συνάδελφος η Γιώτα Χατζηθεοδόρου, ότι ήρθαν λεωφορεία από την Τουρκία μέσω Βουλγαρίας για το Ραμαζάνι, μπορώ να καταλάβω γιατί έπρεπε να έρθουν εδώ να κάνουν Ραμαζάνι, προφανώς συγγενικά πρόσωπα, ξέρω τι άλλο. Ας καθόντουσαν εκεί, στην Τουρκία, μην υπήρχε και εδώ πρόβλημα. Τέλος πάντων. Ο γέγονε, γέγονε και δεν μπορείς να το διορθώσεις κάτι. Λοιπόν, πάει και αυτό. Τι άλλο έχουμε σε κρεμότητα. Α, έχουμε τον κύριο Χρόνη. Έχουμε τον κύριο Χρόνη. Μέχρι να το κάνουμε και αυτό για να απαντήσουμε εκεί για τη Ζαλόγκου και γενικότερα για το Βύρονα, λες να πάμε να εξαντλήσουμε και το άλλο διαφημιστικό διάλειμμα. Κωνσταντίνε. Πάμε λοιπόν να κάνουμε και το άλλο διαφημιστικό διάλειμμα, να πάρουμε μια μικρή ανάσα και επανερχόμαστε. Λοιπόν, πάμε αμέσως στην Ξάνθη. Προφανώς από λεπτό σε λεπτό θα βγουν από την σύσκεψη ο κύριος Χαρδαλιάς, ο κύριος Τσιόδρας, θα έχουμε δηλώσεις, δεν ξέρω, μας δίνουν εικόνα τα παιδιά, μήπως θα πρέπει να συνδεθούμε. Πρέπει, αν δεν πρέπει, Κωνσταντίνε, μπορούμε να συνεχίσουμε για λίγο και... Δεν υπάρχει κάτι. Ωραία. Μόλις σε αυτό μπορούμε νομίζω να συνδεθούμε αμέσως. Λοιπόν... λεφτά, κάποια χρήματα έρχονται ευτυχώς από κάποιες πλευρές. Όπως από το Euro, εκρήθηκε η εκταμείευση στην Ελλάδα της δόσης των 748 εκατομμυρίων ευρώ από το Eurogroup.
Είναι χρήματα τα οποία δικαιούται η χώρα. Είναι η τρίτη δόση των μέτρων ελάφρυνσης του χρέους 748 εκατομμυρίων. Οπότε είναι κάτι το οποίο, ξέρετε, σίγουρα δίνει ανάσες. Και τα χρήματα χρειάζονται όσο ποτέ άλλοτε. Με αυτή την όλη κατάσταση που συμβαίνει. Τι λέει εδώ? Α, καλά, εντάξει. Ο ελληνικός τουρισμός βρίσκεται μια ανάσα πριν από το άνοιγμά του, λέει ο Υπουργός Τουρισμού. Το θέμα δεν είναι πού βρίσκεται, το θέμα είναι πώς. Ναι. Πώς. Περιμένουμε κι εμείς με ανυπομονησία από λεπτό σε λεπτό τις δηλώσεις του από την Ξάνθη, όπως είπαμε. Για να δούμε αν υπάρχει καμία απόφαση να κάνουμε έτσι μια μικρή παρένθεση σε όλα αυτά που λέμε. Και να δούμε αν έχουμε κάτι, δηλαδή, ως προς αυτό. Λέει εδώ ότι η 35χρονη, η οποία φέρεται να είναι η δράστης για το βιτριόλι που έρεξε στην 34χρονη γυναίκα, την Ιωάννα, αντιμετωπίζει το κακούργημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας με πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Και καταλαβαίνετε ότι αν γίνει αυτό, γιατί παραπέφθηκε και στον ανακριτή, που σημαίνει ότι κάπως έτσι θα οδηγηθούν τα πράγματα. Εάν λοιπόν γίνει κάτι τέτοιο, είναι μια κακουργηματική πράξη η οποία επισύρει ποινή μέχρι και 20 χρόνια. Θα μου πεις τώρα και τι έγινε. 20 χρόνια, δεν σημαίνει ότι το κάτσε 20 χρόνια μέσα. Θα εκτίσει το 1/3 της ποινής, το οποίο είναι γύρω στα 7,5 χρόνια και γεια σας. Με την άλλη τι γίνεται μετά, με την άλλη την κοπέλα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, με τον αυτόν δεν έγινε τίποτα, είπαμε, ακόμη με τον χρόνο, ούτε και έχουμε κάτι από την Ξάνθη, σωστά. Ναι. Με τον κύριο Χρόνο τον έχουμε καλέσει μερικές φορές, δεν το εισηκώσει. Ωραία. Και από την Ξάνθη έχω εικόνα, περιμένουμε ανά πάσα στιγμή, τώρα θα βγουν. Ανά πάσα στιγμή είναι... Ναι, ναι. Ωραία. Πάμε να μιλήσουμε τη Μαρία, να συνδεθούμε. Να πούμε... Η Μαρία δεν θα κάνει. Α, δεν θα μας ακούσει δηλαδή αν δεν έχουμε τηλέφωνο. Δεν πήρα τηλέφωνο, αλλά μου είπε ότι δεν χρειάζεται. Θα περιμένουμε να βγουν... Ωραία. Τότε να πάμε σε ένα ρεπορτάζ και αν χρειαστεί να το κόψουμε, ναι. Και θέλω να πάμε στο ΚΤΕΛ εδώ που μιλάει για ένα πρόστιμο, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι αυτό. Να δούμε αυτό το ρεπορτάζ και αν χρειαστεί το κόβουμε στον αέρα και συνδεόμαστε με την Ξάνθη. Τι λες, πάμε. Σε 4 επιβάτες λεωφορείου ΚΤΕΛ επιβλήθηκε πρόστιμο 150 ευρώ. Ήταν σε δρομολόγιο από την Ξάνθη στην Καβάλα και δεν φορούσαν προστατευτικές μάσκες. Η παρέα επιβιβάστηκε στο λεωφορείο στη μέση της διαδρομής, κινήθηκε προς τη Γαλαρία. Άλλος επιβάτης τηλεφώνησε στο 100 και έτσι στην άφιξη του λεωφορείου στο πρακτορείο της Καβάλας περίμεναν τους 4 επιβάτες οι αστυνομικοί. Σε ένα δρομολόγιο από Ξάνθη για Καβάλα, 4 επιβάτες ανεβήκαν από μία στάση. Ο οδηγός τους έκανε τη σύσταση που είναι υποχρεωμένος να κάνει, να βάλουν τη μάσκα. Τα παιδιά αυτά είπαν εντάξει, ναι, μπήκαν μέσα στο λεωφορείο, καθίσανε, τις βγάλαν τις μάσκες τους. Κάποιος επιβάτης από μέσα διαμαρτυρήθηκε, κάλεσε την αστυνομία και έτσι ήρθε η αστυνομία και επιβλήθηκε το πρόστιμο. Είναι θέμα ατομικής ευθύνης. Δηλαδή, ο καθένας πρέπει να σεβαστεί τον εαυτό του και τους άλλους. Δηλαδή, αν κάποιος δεν θέλει να σεβαστεί τον εαυτό του, τουλάχιστον πρέπει να σεβαστεί τους άλλους που ίσως να έχουν κάποια θέματα. Εμείς κουβαλάμε πολύ κόσμο και ίσως κάποιος να έχει θέματα υγείας, να είναι άτομο με κάποια νοσήματα. Δηλαδή πρέπει να φυλαχτούμε όλοι. Εμείς έχουμε δώσει σαφείς οδηγίες, εντολές σε όλους τους υπαλλήλους, εκτός από που πρέπει χωρητικά να φοράνε μάσκα οι ίδιοι, να κάνουν σύσταση και αυστηρή αυτή τη στιγμή στους επιβάτες να βάζουν τη μάσκα τους. Το πρόβλημά μας είναι ότι όταν ένας επιβάτης μπει μέσα στο λεωφορείο και τη βγάλει τη μάσκα, εκεί έχουμε θέμα, γιατί ο οδηγός πλέον
δεν έχει την ευκαιρία αυτή να, κάθει, να δει αν ο επιβάτης, όλοι οι επιβάτες έχουν τις μάσκες. Καταλάβατε. Εκεί πρακτικά είναι λίγο το δύσκολο κομμάτι. Το βασικό πρόβλημα είναι αυτό, με τις μάσκες. Άλλα προβλήματα δεν έχουμε. Ούτε με θέματα πληρότητας, ούτε με θέματα ασφάλειας, ούτε με θέματα καθαριότητας. Αυτά είναι αυτονόητα, είναι λυμένα. Το βλέπετε κι εσείς, το βλέπει όλος ο κόσμος, ότι αυτά είναι, δεν έχουν κανένα θέμα. Το πρόβλημα μας με τις μάσκες όμως είναι υπαρκτό, γιατί κάποιοι επιβάτες δεν πειθαρχούν. Σας είπα, μπαίνουν μέσα, τις βγάζουν τις μάσκες και εκεί δημιουργείται όλο το θέμα. Εκεί. Εγώ κάνω έκκληση, παράκληση σε όλο τον κόσμο να φοράει τη μάσκα του. Είναι υποχρεωτικό, το τονίζω, και στους σταθμούς μας και μέσα στα λεωφορεία. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του υπεραστικού ΚΤΕΛ Καβάλας, Κώστας Πανταζής, δηλώνει πως έχει επανέλθει το 90% των δρομολογίων. Δεν είμαστε ικανοποιητικά επίπεδα. Υπάρχει μια αύξηση, φυσικά, αλλά δεν είμαστε ικανοποιημένοι αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει αυτή η ακόμα κίνηση που είχαμε και θα θέλουμε και προσδοκούμε να έχουμε. Πιστεύουμε σιγά-σιγά να καλυτερεύσει λίγο ο καιρός και να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ακόμα δεν το έχουμε πάντως. Οι δυσκολίες είναι μεγάλες. Το υπεραστικό ΚΤΕΛ έχει μεγάλα προβλήματα οικονομικά, όπως και πολλές άλλες επιχειρήσεις. Αλλά εγώ μιλάω για τη δικιά μας αυτή τη στιγμή. Πολύ μεγάλα προβλήματα και με πολύ μεγάλη δυσκολία θέλω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε και κάνουμε αυτή τη συγκοινωνία που κάνουμε. Που θέλω να σας πω ότι είναι στο 90% περίπου τα δρομολόγια μας σε σχέση με πέρυσι. Έχουμε επανέλθει δηλαδή. Μάλιστα. Είναι κρίμα να δείξει ένα πρόστιμο τώρα 150 ευρώ. Δεν είναι καιρός για τέτοια πρόστιμα. Να μπαίνεις σε ένα λεωφορείο μέσα, να διανύεις μια απόσταση από εκεί που μπήκανε μέχρι την Καβάλα 20 χιλιόμετρα και να μην φοράς τη μάσκα μέσα στο λεωφορείο. Δεν έγινε και τίποτα. Φόρατε και κάτσε το κάτσιμά σου. Για ποιο λόγο δηλαδή να αναγκαστεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο την αστυνομία, αν περιμένει να σου επιβάλλει πρόστιμο 150 ευρώ. Δεν είναι μαγιά δηλαδή, θέλω να πω. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Δεν είναι μαγιά, επειδή ας πούμε, ξέρω εγώ, άλλος είναι νέος, νεαρός και. Έλα μου ωραία τώρα, εντάξει, ξέρω. Δεν είναι μαγιά αυτό το πράγμα. Μαγιές είναι αλλού. Μαγιές είναι αλλού. Τι να πω, δεν θέλω τώρα να πω γιατί δεν είναι και την πιο κατάλληλη μέρα, αλλά σε μια διαφορετική περίπτωση θα έλεγα πού είναι η μαγιά. Με την καλή έννοια μαγιά. Γιατί αυτό είναι με την κακή έννοια μαγιά. Καταλαβαίνεις. Είναι αυτό που ζημιώνει και σένα. Άρα λοιπόν, κακό κάνει στην τσέπη σου. Δεν είναι μαγιά. Έλα μωρέ, το εντάξει. Μπήκανε μέσα, αφού του είπε, βάλανε τη μάσκα και μετά κάτσανε στο κάτσμα και τη βγάλα. Α τη μάσκα, ένα παιδάκι. 10 χιλιόμετρα είναι, να πα μέχρι την Καβάλα, τέλο. Δεν είναι. Αλλά είπαμε. Είμαστε λίγο και λίγο έτσι. Κάνουμε του πολύ έξυπνου. Τώρα. Το 73,3% των Τούρκων λέει, μας λένε ότι έγινε μία δημοσκόπηση της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας, παρακαλώ. Δηλαδή, τώρα τι μας λένε εδώ τώρα, τι μας λένε τώρα, για πες το. Δηλαδή, μπορεί ας πούμε ο ριζοσπάστης τώρα να βγάλει μία δημοσκόπηση και να μην πει, ας πούμε, ξέρω, τα καλύτερα ή να μην αναφέρει μια δημοσκόπηση η οποία είναι πολύ υπέρ του ΚΚΕ. Μην τρελαθούμε τώρα τελείως. Υπάρχει περίπτωση. Ο ριζοσπάστης, δεν το λέω με την κακή έννοια του όρου, ότι ο ριζοσπάστης, ίσα-ίσα, είναι μια ιστορική εφημερίδα, είναι κοίτα. Αλλά, όπως και να το κάνουμε, ριζοσπάστης ίσον ΚΚΕ. Εντάξει. Τώρα, σαν να μας λέει τώρα, η γενή ΣΟΦΑΚ. Τολμήσει να πει η γενή ΣΟΦΑΚ, που είναι του Ερντογάν, ότι δεν θέλει το 73% των Τούρκων να γίνει η Αγία Σοφιά τζαμί, τους πάρει το κεφάλι. Θέλει δηλαδή σώνει και καλά να περάσει αυτό το μήνυμα, ας πούμε, κατάλαβες. Το ποσοστό μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, 53 και αυτοί να βάλουν 73, για να είναι πιο. Ποιος θα τους ελέξει. Ποιος θα πει φέρεμε εδώ τα στοιχεία να τα δω. Ναι. Εντάξει. Κάντε το, παιδιά. Κάντε το. Αλλά μετά θα πρέπει να υποστείτε και ό,τι θα πρέπει να υποστείτε. Λοιπόν, χειροπέδεσε 3 άτομα για πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Άλλη αρρωστημένη κατάσταση αυτή. Άκου να δεις, ρε παιδιά. Δηλαδή, άντε θες να δεις,
ξέρω εγώ, πονώ με την παρέα σου, γιατί θες να γελάσεις, γιατί θες να κάνεις κάτι άλλο, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Αλλά να βλέπεις πορνογραφία ανηλίκων μέσω διαδικτύου, και όταν λέμε ανηλίκων, ξέρετε, πολλές φορές είναι ακόμη και παιδάκια 3 και 4 ετών, έτσι, δεν μιλάμε για... Λοιπόν, πόσο άρρωστοι μπορεί να είναι αυτοί οι άνθρωποι. Πέστε μου τώρα, πόσο άρρωστοι μπορεί να είναι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, και κατά καιρούς, έχω κάνει και εγώ ρεπορτάζ, μιλάμε για ανθρώπους επιστήμονες, έτσι, του γιατρούς, δικηγόρους, το ένα, το άλλο. Δεν είναι δηλαδή άνθρωποι, ας πούμε, πολύ κατωτέρας κοινωνικής τάξης και μαμάν και τα λοιπά, και μπορεί να δικαιολογήσει, που δεν δικαιολογείται εννοείται, αυτό το πράγμα. Και είναι αυτό δυστυχώς πορνογραφικής παιδικής προγραφίας. Άκου να δεις. Μάλιστα. 2.572 αρχεία σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, κάνοντας χρήση διαφορετικών ηλεκτρονικών ιχνών, υπηρεσιών κτλ. Κτλ. Άκου ρε τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, ρωτώ πριν περάσω σε κάτι άλλο. Πού βρισκόμαστε όσον αφορά το θέμα Ξάνθης? Τώρα είδα τον κύριο Τσέπελης, αλλά ναι, δεν έφυγε να δώσει δηλώσει, κανένα δεν έδωσε. Προφανώς θα μιλήσουν πρώτα οι, ναι, αυτό οι παράγοντες της, του ΕΟΠΗ, και μετά. Ναι. Είναι, και αυτό νομίζω ότι είναι δικαιολογημένο από τη μία άποψη. Για να, για να μην πω και από τις δύο. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, να δω λίγο κάποια θεματάκια εδώ, επιτρέψέ μου. Στη Βουλγαρία, λοιπόν, στη γειτονική Βουλγαρία, που περιμένουμε, αμάν, αμάν, περιμένουμε, όχι εγώ, όλοι αυτοί που περιμένουν, να ανοίξουν τα σύνορα από τις 15 του μηνός από μεθαύριο, Δευτέρα. Δεν υπάρχουν νεκροί το τελευταίο 24ωρο στη γειτονική χώρα, υπάρχουν όμως 104 νέα κρούσματα. Έτσι, σε μια χώρα πληθυσμιακά που είναι στα επίπεδα της Ελλάδος. 104 νέα κρούσματα. Και το πιο, έτσι, ενδιαφέρον στοιχείο, να σας πω ποιο είναι, θα σας το πω αμέσως. Το πιο ενδιαφέρον, λοιπόν, στοιχείο είναι ότι τα 41 από αυτά είναι στο Σμόλιαν, στην Κωμόπολη Σμόλιαν. Ξέρετε που είναι Σμόλιαν? Είναι μετά το Σαντάσκι ή πριν το Σαντάσκι, κάπου εκεί τέλος πάντων. Είναι πολύ κοντά στην Ελλάδα. 19 στην πόλη της Σόφιας, 15 στη Στάρα Ζαγκάρα, 8 στο Σλίβεν, στο Πλάβεν κτλ. Και στο Μπλαγκόευ, Γκραντίο και όλα αυτά. 104 νέα κρούσματα στη Βουλγαρία. Εμείς, επειδή εδώ περιμένουμε αμάν-αμάν να ανοίξουν τα σύνορα και να έρθουν, ξέρετε, οι Βαλκάνοι, Βουλγαρία, Ρουμανία και Τουρκία από εκεί μεριά, αν έρθουν από τη Βουλγαρία. Δεν ξέρω μήπως πρέπει να το ξανασκεφτούμε, αλλά θα μου πεις, ξανασκεφτούμε το ένα, ξανασκεφτούμε το άλλο, δεν ξέρω τι θα γίνει και με αυτή την ιστορία. Είναι δύσκολα τα πράγματα, όπως και αν το κάνεις. Αυτά για τη Βουλγαρία. Είπες ότι μπορούμε να πάμε σε κάτι και να το κόψουμε. Τι γίνεται με τα δρομολόγια της Τάσου? Από μεθαύριο λέει ότι ανοίγουν και αυτά. Από τη Δευτέρα, την ερχόμενη Δευτέρα. Ναι, φως στα μάτια μας τα έλεγα εγώ. Ανοίγουν τα δρομολόγια. Ανοίγει το λιμάνι της Καβάλας. Αν το άλλο προχθές με το φορτηγό, το είδατε, κύριε, με το φορτηγό, το είδατε, το έχουμε αυτό το θέμα με το φορτηγό, το έχουμε. Το έχουμε. Μισό λεπτάκι να πάω. Που έπεσε στο λιμάνι. Μισό. Ναι. Είναι του φίλου μου, του Σπύρου, του δάσκαλου, το σκάφος, το οποίο βέβαια σχεδόν καταστράφηκε. Όνειρα έκανε ο Σπύρος τόσα χρόνια να έχει ένα σκαφάκι εκεί για ψάρεμα, για βόλτα κτλ. Και ποιος να το έλεγε ότι θα πέσει ολόκληρο φορτηγό μέσα. Είπαμε, ρε Σπύρο, ότι παίρνει κάποια άτομα μέσα, αλλά όχι και ολόκληρη. Νταλίκα, το σκάφο σου. Λοιπόν, για πάμε να το δούμε, για πάμε.
Βουτιά στο λιμάνι της Καβάλας Απόστολος Παύλος έκανε ένα φορτηγό αυτοκίνητο το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Ιουνίου. Πιο συγκεκριμένα το όχημα ήταν σταθμευμένο στο κτίριο του Τελωνίου, ωστόσο πιθανόν λόγω του λιμένου χειρόφρενου το όχημα άρχισε να κυλά προς τη θάλασσα με αποτέλεσμα να καταλήξει επάνω σε σκάφη τα οποία ήταν δεμένα στις πλωτές εξέδρες του λιμένα. Για να είμαι ειλικρινής, στην αρχή δεν το πολύ πίστεψα. Και κατέβηκα και είδα πραγματικά ότι είχε συμβεί αυτό το γεγονός. Το σκάφος πρέπει να έχει μεγάλη ζημιά, είναι από την τιμονιέρα μέχρι και το καμπούνι πρέπει να είναι σπασμένο, κρατιέται με την πλαγιοδέτηση, με τον κάβο απάνω στο ρεμέντζο. Τώρα, κατά πως φαίνεται, αν σηκωθεί η νταλίκα, θα φύγει μέσα. Από το περιστατικό ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι έπεσε και η πλωτή εξέδρα του λιμανιού της Καβάλας. Και έρχονται και μας γράφουν. Την Ταλίκα γιατί δεν τη γράφει. Το πάρκινγκ είναι δίπλα, να πάει να το βάλει εκεί στο πάρκινγκ. Λογικό δεν είναι αυτό. Δεν λέμε τίποτα παράλογο. Δύο φορές γράψαν το μηχανάκι που το είχα εδώ. Τώρα το θέμα είναι, είχαμε και μια διαρροή στα πετρέλαια, τώρα αυτό δείχνει ότι μάλλον έχουμε πάρει νερά και στα στεγανά, οπότε φοβάμαι ότι είναι μεγάλη καταστροφή. Τι να κάνουμε, αυτά είναι μέσα στο πρόγραμμα, δυστυχώς. Εντάξει, στεναχωρέθηκα γιατί έχει 10-15 μέρες που το ρίξαμε, καινούριο είναι. Αξίζει να σημειωθεί πως ακόμη και μέχρι αργά το απόγευμα της Τετάρτης 10 Ιουνίου, δύο γερανοφόρα οχήματα προχωρούσαν στην ανέλκυση του φορτηγού οχήματος, ενώ στο σημείο συγκεντρώθηκε πλήθος κόσμου για να παρακολουθήσει την διαδικασία. Συγγνώμη, τα χειροκροτήματα από το ρεπορτάζ ήταν. Ναι. Ναι. Από τον κόσμο που παρακολουθούσε. Και γιατί χειροκροτούσανε? Επειδή καταφέρανε και κάνανε το φορτηγό έξω. Κάνανε πολλές ώρες για να το κάνουν. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Και χειροκροτούσανε γι' αυτό? Ναι. Δηλαδή, άμα βλέπαν κάποιο σφυρικό αγώνα και έμενε κανένα γκολ από την ομάδα τους, τι θα κάνανε? Δεν ξέρω. Ρε, τι γίνεται. Μάλιστα. Ο διοκτήτης του σκάφους, ο αγαπητός φίλος ο Σπύρος, είναι διευθυντής στο Δημοτικό Σχολείο της Παναγίας. Αυτό που τουλάχιστον θα έχει να ισχυρίζεται αργότερα και θα το διηγείτε, φαντάζομαι θα αποζημιωθεί από την ασφάλεια του φορτηγού. Ελπίζω γρήγορα για να έχει ξανά το σκαφάκι του, να μην τελειώσει το καλοκαίρι. Αυτό που θα έχει τουλάχιστον να ισχυρίζεται και να λέει με καμάρι είναι ότι εγώ στο σκάφος μου φόρτωσα ολόκληρη νταλίκα. Αυτό θα το λέει, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε? Θα λέει 22 τόνους ψάρια έπιασε. Έτσι. Λοιπόν. τώρα, όσο για τον άλλο τον κύριο που είπε ότι τα λίγες γιατί δεν τις γράφουν εμένα, γιατί με γράψαν το μηχανάκι κτλ. Ρε παιδιά, μάθετε να ξεχωρίζετε κάποια πράγματα και να μην λέτε ό,τι να είναι όταν σας βάζουν ένα μικρόφωνο. Καταρχάς, αυτά τα φορτηγά είναι εκεί για εκτελονισμό, στο Τελωνείο, στο ένα, στο άλλο, γίνονται κάποιες. Φορτώνουν, ξεφορτώνουν, εκτελονίζονται κτλ. Δεν έχουν καμία δουλειά στο πάρκινγκ. Καταρχάς δεν τα βάζουν. Είναι τόσο μεγάλο το κόστος για να παρκάρει ένα τέτοιο όχημα στο πάρκινγκ που δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση και τα βάζουν στο λιμάνι ή παραπλήσια στους δρόμους. Τώρα, για ποιο λόγο βρισκόταν εκεί το φορτηγό, φαντάζομαι ότι για κάποιο λόγο θα βρισκόταν. Δεν έχει δηλαδή καμία σχέση το αν βάλεις εσύ το γιοταχή που απαγορεύεται να το βάλεις εκεί. Γιατί δεν έχει καμία δουλειά να το βάλεις εκεί, στο λιμάνι. Το λιμάνι είναι για άλλο σκοπό, δεν είναι για χώρο πάρκινγκ, έτσι. Γι' αυτό μην τα βάζετε όλα στο ίδιο σακί. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Το μηχανάκι του κυρίως. Ναι, το μηχανάκι, λέει, το γράψε. Υπάρχει μια μηχανάκι. Ναι, δεν, εντάξει τώρα. Εγώ το λέω για να βάλουμε τα πράγματα στην σωστή τους βάση και όχι γιατί έχω κάτι με τον κύριο. Αλλά, εντάξει. Λοιπόν, τώρα... Τελικά τι έγινε με αυτήν την Ξάνθη, ρε παιδιά? Θα τελειώσει η εκπομπή και ακόμα. Λοιπόν. Καλά, αυτό το λες εδώ και 10 λεπτά. Ωραία, δώσε τη σύνδεση. Εδώ είμαστε. Για να δούμε τι θα έχουμε. Full screen στην εικόνα, σας παρακαλώ. Πάνω δεν ανοιχτό. Όχι τόσο κοντά, παιδιά.
Γεια σας. Ήρθαμε εδώ με τον Υπουργό Πολιτικής Προστασίας και ομάδα από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας, γιατί υπάρχει μια έξαρση κρουσμάτων, τοπική έξαρση κρουσμάτων, η οποία θα αντιμετωπιστεί με επιστημονικό τρόπο, με εκτεταμένο εργαστριακό έλεγχο, με απομόνωση των θετικών και με νοσηλεία των σοβαρών περιστατικών. Αφορά χωριά του Δήμου Μίκης κυρίως. Και μιλήσαμε με όλους τους τοπικούς παράγοντες για να ενισχυθεί αυτή η προσπάθεια, να μηδενίσουμε τον ιό, να μην υπάρχει φόβο στον κόσμο. Υπάρχουν επιστημονικοί τρόποι να περιορίσουμε τον ιό και τη μετάδοσή του, τους ξέρουμε και περιλαμβάνω αυτά που σας είπα. Τον εργαστριακό έλεγχο, την απομόνωση των θετικών, την προσοχή των ευπαθών ομάδων, όπως κάναμε και την πρώτη περίοδο, τον περιορισμό κατά κάποιο τρόπο των επαφών μας, όσο δυνατόν με πολύ. Στον πολύ στενό μας οικογενειακό κύκλο, αυτή την περίοδο των 7 ημερών, ώστε να μειωθεί η μετάδοση του ιού στην περιοχή και να το μηδενίσουμε, όπως έχουν κάνει και άλλες περιοχές στον κόσμο. Είμαστε εδώ μαζί σαν ομάδα. Ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας θα παραμείνει με ειδικό κλιμάκιο και με τις κινητές ομάδες θα γίνει έλεγχος του πληθυσμού σε πολλαπλά σημεία. Και νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή με επιστημονικούς όρους να περιορίσουμε τη μετάδοση στην περιοχή. Νομίζω θα τα καταφέρουμε, αλλά χρειάζεται ομόνοια, χρειάζεται μια κοινή προσπάθεια από όλους, όχι να μην αγνοήσουμε το μήνυμα. Υπήρξε δυστυχώς μια χαλάρωση των μέτρων τις τελευταίες εβδομάδες. Το καταλαβαίνω, υπήρχε μια κόπωση από τον πληθυσμό, μια κούραση από όλους. Αλλά είναι κρίμα να πάει τόση θυσία που κάναμε όλοι μαζί χαμένη. Την άποψή σας, πού οφείλεται αυτό το αυξημένο επιδημιολογικό φορτίο της ΕΕ? Κοιτάξτε, είναι ο ιός. Εάν δεν προσέξεις, αν χαλαρώσεις και η μετάδοση αυτή από ασυμπτωματικούς που λέμε, που συμβαίνει και εδώ στην περίπτωση αυτή, είναι τουλάχιστον 20 άτομα τα οποία ήταν στενές επαφές ανθρώπων που νοσηλεύονται και δεν είχαν κανένα σύμπτωμα, μεταδίδεται πολύ εύκολα από μέλος σε μέλος της οικογένειας, μετά στο φίλο, στην παρέα. Ιδιαίτερα αν δεν τηρούμε τις αποστάσεις, η κλειστή χώρη, να θυμάστε, είναι ο κύριος χώρος στον οποίο μεταδίδεται ο ιός, και εκεί πάνω από 99% των μεταδόσεων συμβαίνουν σε κλειστούς χώρους και εκεί χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή. Το πιο σημαντικό αυτή την περίοδο είναι. Εμείς θα πάμε να ελέγξουμε όλο τον πληθυσμό, όποιον θέλει, πάντα εθελούσια. Αλλά το πιο σημαντικό είναι αυτοί που έχουν συμπτώματα να ελέγχονται και να απομονώνονται. Γιατρέ, υπάρχει περίπτωση να βγει απόφαση? Τι απαντάτε στους επιχειρηματίες της πόλης, οι οποίοι αγωνιούν αυτή τη στιγμή? Γιατί μια αρνητική απόφαση σε αυτούς θα σημαίνει και το τέλος της οικονομικής δραστηριότητας στην περιοχή. Έχετε δίκιο. Αν φερθούμε σωστά, δεν θα υπάρχουν τέτοια μέτρα. Πρέπει να φερθούμε σωστά όλοι μας. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα. Τίθεται θέμα μόνο τη στήριξη των μέτρων από όλους μας. Θα ανακοινωθεί κάποιο πρόγραμμα για τους ελέγχους? Θα δείτε τα αποτελέσματα τα οποία έχει βγάλει το Πανεπιστήμιο, το Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος και ο καθηγητής Ραψομανίκης στο θέμα των μασκών. Βέβαια. Θα τα δείτε. Θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, βρεθήκαμε από το πρωί εδώ με τον κύριο Τσιόδρα και μαζί με τους δημάρχους, τον Περιφερειάρχη και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, έτσι ώστε να οριστικοποιήσουμε την εφαρμογή του πλάνου των μέτρων που εξαγγείλαμε χτες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω ότι ο κύριος Τσιόδρας και η Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων το έχουν καταθέσει. Να συνειδητοποιήσουμε ότι η επόμενα 24 ώρα θα είναι δύσκολα 24 ώρα, αλλά με το μοναδικό τρόπο που οι κάτοικοι και του Εχήνου αλλά και της Ξάνθης δώσαν τη μάχη στο πρώτο στάδιο και την κερδίσαν, έτσι πρέπει ουσιαστικά να κερδίσουμε και αυτή τη μάχη. Είναι μια μάχη που θα δοθεί τα επόμενα 24 ώρα. Αυτό που ζητάμε, που κάνουμε έκκληση, παράκληση σε όλους, είναι να εφαρμόζουν τα μέτρα. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο το οποίο θα πρέπει να ανησυχούν. Αν τα μέτρα εφαρμοστούν, αν τα τεστ γίνουν, αν υπάρξει συνεργασία που υπήρχε μέχρι τώρα, νομίζω ότι δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα για να συνεχίσουμε. Χρειάζεται νυφαλιότητα, χρειάζεται ψυχραιμία και πάνω και περισσότερο από οτιδήποτε άλλο πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι όσοι είναι εδώ πρέπει σε όλη τη χώρα να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει σε όλη τη χώρα να είμαστε σε αφύπνιση, σε γρήγορση. Ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επαγρύπνιση και το βασικότερο από όλα αυτά είναι να συνειδητοποιήσουν όλοι οι κάτοικοι της Ξάνθης ότι αυτός ο όμορφος τόπος πρέπει να επιστρέψει στην κανονικότητά του. Και για να γίνει αυτό, για να μπορούμε να συνεχίσουμε να είμαστε περήφανοι για όσα έχουν πετύχει μέχρι τώρα, τα επόμενα 24 ώρα θα δώσουμε όλοι μαζί τη μάχη και στους 4 δήμους της Ξάνθης. Το πρόγραμμα θα βγει, είναι εδώ πέρα οι αρμόδιοι του ΕΟΔΗ, οι οποίοι ουσιαστικά θα προγραμματίσουν. Θα υπάρχει ένα commanding post πολύ συγκεκριμένο, θα υπάρχει ο επιδημιολογικός υπεύθυνος, υγειονομικός υπεύθυνος, θα υπάρχει ο οργανωτικός υπεύθυνος και σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές θα προχωρήσουμε. Δεν υπάρχει κάτι να ανησυχείτε. Αυτό που χρειάζεται είναι για να αποφύγουμε οτιδήποτε περαιτέρω να δώσουμε τη μάχη αυτή στα επόμενα 24 ώρα. Θα γίνετε κατοικό. Ευχαριστώ. Οι πρωτοβουλίες που θα πάρουμε για να καθησυχάσουμε τον κόσμο
και για να επικοινωνήσουμε τον κόσμο, θα τις δείτε να εξελίσσονται τις επόμενες μέρες. Ευχαριστώ. Θα γίνετε κατοίκον ή υπάρχει κάποιο άλλο σχεδιασμό όπως εφαρμόζεται? Αυτά είναι πρωτόκολλα τα οποία θα τα συζητήσουμε και τα συζητάμε αυτή τη στιγμή με τον ΕΟΔΗ. Και το βασικότερο είναι να μην μετακινείται αυτός που έχει. Που είναι θετικός. Νομίζω όμως ότι αυτό έχει γίνει συνείδηση, το αντιλαμβάνονται όλοι και εμείς απλά θα το περιφρονήσουμε. Ευχαριστώ πολύ, παιδιά. Θα αλλάξει να μπει ο υπουργός, Λοιπόν. Βλέπουμε ότι υπάρχει μεγάλη αντιπροσωπεία. Όλη αυτή η αντιπροσωπεία, περιφερειάρχες, Τσιόδρας, Χαρταλιάς, δήμαρχοι κτλ. Θα ανηφορήσουν προς τον Εχήνο για να μιλήσουν και εκεί με τους κατοίκους, να δούνε και την κατάσταση που επικρατεί. Για μια ακόμη φορά επικρατεί έτσι ένας αναβρασμός εντός εισαγωγικών, γιατί εντάξει. Υπάρχει μια κατάσταση η οποία θέλει προσοχή, οπότε θα έχουμε και περαιτέρω εξελίξεις στη συνέχεια της ημέρας, να δούμε τι άλλο θα προκύψει. Δεν είχαμε δηλώσεις από άλλους παράγοντες, ενδεχομένως θα έχουμε αργότερα από τους δημάρχους, από τον περιφερειάρχη κτλ. Λοιπόν, όπως βλέπετε, είναι μια ολόκληρο κομβόι εκεί, το οποίο θα είναι μαζί με τους. Είναι και η αστυνομία, είναι και. Λοιπόν, επανερχόμαστε εδώ στο στούντιο για να συνεχίσουμε τις εκπομπές. Η ώρα έχει πάει σχεδόν 11.30. Πάμε να εξαντλήσουμε και το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα δούμε αν έχουμε άλλη σύνδεση με την Ξάνθη και όλα τα άλλα που μας έχουν απομείνει. Πάμε. Η αγορά δεν θα λειτουργήσει και αυτό το Σάββατο. Άρα λοιπόν δεν μπορώ να υπερβώ το Υπουργείο νομοθετικά ή μια απόφαση. Τώρα το δεύτερο σκέλος το έθεσα, θα βρεθούμε να σας ενημερώσω και θα κατεβώ και στην Αθήνα για περαιτέρω ενέργειες. Δήμαρχε, εμείς όλοι έχουμε κάνει αγορές. Ένδυση, πόλους όλοι κάνουμε αγορές. Αυτό δεν είναι. Να μην κλείνει. Τελευταίες μέρες μας... Εμένα δεν με ρωτήκα πώς κατεβαίνει ο κόσμος, πώς του φέρνω εγώ τον κόσμο, πώς εγώ... Αναγκαστήκαμε να κόψουμε το διαφημιστικό διάλειμμα γιατί υπήρχε ένα διάλογος εκεί με τους παραγωγούς εμπόρους για τη λαϊκή αγορά με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μανώλη Τσέπελη. Θέλαμε να ακούσουμε και αυτό. Για να δούμε τι λένε. Βλέπετε ότι ο Δήμαρχος λέει ότι δεν είναι στη δική του αρμοδιότητα να αποφασίσει αν θα γίνει και πώς θα γίνει λαϊκή. Άλλοι είναι αυτοί που αποφασίζουν, οι παράγοντες του ΕΟΔΗ κυρίως. Οπότε πάμε σε αυτό που διακόψαμε προηγουμένως, στο διαφημιστικό διάλειμμα. Λοιπόν, μας έχει μείνει βέβαια ο κύριος Χρόνης, ο οποίος δεν απάντησε. Δεν ξέρω αν πρέπει να κάνει μια τελευταία προσπάθεια, δεν ξέρω αν είναι στη δουλειά βασικά. Εννοώ... Ναι, για να μην αφήνουμε αναπάντητα ερωτήματα των τηλεθεατών και λένε ότι μπορεί να το κάνουμε και σκοπίμως, αλλά δεν έχουμε τέτοια πρόθεση. Λοιπόν, θέλω να δούμε λίγο αυτό το βιντεάκι, αυτό. Αν μπορείς, σε παρακαλώ πολύ, αυτό από τον Αντένα, το οποίο μη ζητάς να γίνει full screen, δεν γίνεται. Θα το βάλεις? Εννοείται. Α, αν μπορείς, ναι, φυσικά. Όχι, δεν μπαίνει από μένα, σαν εικόνα, λέω. Μπαίνει. Πατάω και δεν ανοίγει. Το έχουν με έναν άλλο τρόπο, δεν ανοίγει. Okay, να το δώσω. Ναι, δώσ' το. Είναι, αφορά την προσαγωγή της 35χρονης στον εισαγγελέα. Είναι το βίντεο από κάμερα κλειστού κυκλώματος ασφαλείας που οδήγησε στον εντοπισμό της φερόμενης ως δράστηδας. Για πρώτη φορά θα δούμε καρέ-καρέ τις κινήσεις της γυναίκας με την καμπαρτίνα την ημέρα της επίθεσης, αλλά και μία ημέρα νωρίτερα, όπου επιχείρησε ξανά να πραγματοποιήσει την επίθεση με βιτριόλι στην 34χρονη Ιωάννα. Τρίτη, 19 Μαΐου, ώρα 9:20 το πρωί.
μία ημέρα πριν την επίθεση. Η 35χρονη, φορώντας περούκα και καπατίνα, πλησιάζει το ταξί διαφυγής της, που σύμφωνα με τις έρευνες της αστυνομίας, κάλεσε από κρατοτηλέφωνο μέσω τηλεκάρτας. Ενημερώνει τον οδηγό ταξί πως αυτή είναι η πελάτησα που θα παραλάβει και ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει την επίθεσή της. Στον απέναντι δρόμο, στη λεωφόρο Θησαίου στην Καλυθέα, βρίσκεται το γραφείο που εργάζεται η Ιωάννα, η οποία τη στιγμή εκείνη καταφτάνει με το κόκκινο όχημά της. Στο βίντεο διακρίνεται η Ιωάννα να παρκάρει. Η γυναίκα με την καμπαρντίνα τρέχει να την προλάβει. Ένα λεωφορείο και ένας εργάτης της κλείνουν το δρόμο και καθυστερεί για ελάχιστα δευτερόλεπτα. Η επίθεση ματαιώνεται. Η Ιωάννα σώζεται. Τετάρτη 20 Μαΐου. Η ημέρα της επίθεσης. Η γυναίκα με την καμπαρντίνα επιστρέφει στο σημείο όπου πρόκειται να πραγματοποιήσει την επίθεση με βιτριόλι. Φοράει ξανά τα ίδια ρούχα και ακολουθεί τις ίδιες μελετημένες κινήσεις. Αποφεύγει να κινηθεί κοντά στο πεζοδρόμιο, όπου οι κάμερες των καταστημάτων είναι εστιασμένες. Ενημερώνει ξανά τον οδηγό ταξί πως αυτή είναι η πελάτησα που πρόκειται να παραλάβει. Σε αυτό το βίντεο της 20 Μαΐου δεν φαίνεται η άφιξη του θύματος, που όμως έχει καταγραφεί από βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα την πρώτη μέρα της επίθεσης. Ώρα 9:20. Η γυναίκα με την καμπαντίνα έχει πραγματοποιήσει την επίθεση με βιτριόλι και αποχωρεί τρέχοντας από το σημείο. Στα χέρια της κρατά το δοχείο όπου υπήρχε το βιτριόλι. Επιβιβάζεται στο ταξί και εξαφανίζεται. Άρα λοιπόν, το βίντεο αυτό δεν το είχα δει ούτε εγώ. Άρα λοιπόν τα στοιχεία είναι αδιάστατα στα χέρια της αστυνομίας και είναι όλα τόσο καλά μελετημένα, αλλά δεν υπολόγισε τις κάμερες προφανώς. Είναι όλα τόσο καλά μελετημένα που αυτό αμέσως, σύμφωνα με τους νομικούς, την παραπέμπει σε προμελετημένο έγκλημα. Δεν είναι κάτι δηλαδή που το έκανε αυτό που λέμε εμβρασμό ψυχής ορμής, είδε ξέρω εγώ ξαφνικά την κοπέλα ή τον αυτόν και τα λοιπά και είπε «Α, εσύ είσαι και πάρ' το στα μούτρα». Το έχει προμελετήσει όλο το θέμα. Και εδώ μπορεί να, επειδή τόσα χρόνια στο ρεπορτάζ έχω μάθει και κάποια δικαστικά θέματα, είναι το εξής, συμβαίνει το εξής, ότι όταν υπάρχει προμελέτη, πας σε άλλη κατηγορία. Είναι αναλόγως πόσο έχεις κάνει τι. Δράβατε, δεν είναι όλα το ίδιο. Δεν είναι όλα δηλαδή ότι, εντάξει, έκανες αυτό, πας σε αυτή την κατηγορία. Έκανες το άλλο, πας στην... Και είναι ένα βίντεο το οποίο πρώτη φορά βλέπει το φως της δημοσιότητας και βλέπετε ότι πλέον οποιαδήποτε άρνηση της 35χρονης δεν νομίζω ότι θα την ωφελήσει, δεν νομίζω ότι θα την οδηγήσει πουθενά. Είναι ξεκάθαρα τα πράγματα ότι το έχει κάνει η συγκεκριμένη και βλέπετε ότι έχουν καταγραφεί όλες οι κινήσεις. Εσύ έχεις καμία εμβολία εκεί στο κοντρόλ? Καθόλου. Τι εμβολία να έχεις? Ναι, είναι αυτό που λένε, είδες την πρώτη μέρα, την έκοψε κάποιος το δρόμο, ένας που κουβαλούσε εκεί με το καρότσι και τα λοιπά. Δεν θα προλάβαινε, έχασε την επαφή, γιατί αν έμπαινε μετά στο σασέρι η άτυχη κοπέλα, δεν θα την προλάβαινε, οπότε το πήγε την άλλη μέρα. Ήταν τόσο καλά. Και αυτό που μου κάνει φοβερή εντύπωση για κάποιες τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι πώς ρε παιδί μου, άλλο τώρα εγώ έχω εξοργιστεί εδώ και είμαι εκτός εαυτού και λέω ότι όταν θα βγω έξω θα σου αυτό, θα σου εκείνο, θα... και υπάρχει όλο αυτός ο αναβρασμός και ξέρω εγώ. Και ενδεχομένως το εννοώ κιόλας όταν το λέω. Αλλά δεν το λέω 12 παρά 1 ώστε να είμαι ακόμα σε βρασμό και να βγω και να κάνω αυτό που είναι να κάνω. Το λέω 12 παρά 20. Άρα λοιπόν αυτά τα 20 λεπτά που θα μεσολαβήσουν δεν επέρχεται μια ψυχική ηρεμία. Και πολύ περισσότερο, η συγκεκριμένη, ενώ δεν έγινε την πρώτη μέρα, μέχρι την άλλη μέρα δεν ηρέμησε το μέσα της, δεν να πει ότι ρε εσύ, τι πάω να κάνω, ξέρω εγώ κτλ. Άρα υπάρχει πολύ προμελετημένη ιστορία και βρασμός. Λοιπόν, ας αφήσουμε όμως αυτά, ας πάμε στα δικά μας. Προσγειωθούμε στην πεζή πραγματικότητα
Και να πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, τον κύριο Απόστολο Χρόνη. Καλημέρα, πρόεδρε. Τέλειο. Τι κάνετε? Καλά, καλά, δόξα τω Θεώ. Ωραία. Παλεύουμε. Λοιπόν, δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση ενός πρόεδρου, το έχουμε ξαναπεί και άλλη φορά, της ΔΕΙΑΚ, γιατί είναι μια ηλεκτρική καρέκλα. Συνεχώς έχετε θέματα να αντιμετωπίσετε. Όσο και να υπάρχει αυτό που λέμε θέληση και ανταπόκριση και από εσάς και από τους εργαζομένους και καμιά φορά τα προβλήματα περισσεύουν, η αλήθεια είναι. Λερναία ύδρα, κύριε Τζέλιο, πραγματική. Ναι. Όχι, ναι. Όχι μόνο με 9 κεφάλια, 900 να μην σας πω. Έτσι, σαν την Λερναία ύδρα ένα πράγμα. Έτσι, λοιπόν, μας πήρανε φίλοι τηλεθεατές από τη γνωστή περιοχή, μην περιμένετε να σας πω κάποια άλλη. Εκεί, Βίρονας, Ζαλόγκου συγκεκριμένα. Πριν από ένα μήνα υπήρχε μια βλάβη στη Ζαλόγκου 24, επιδιορθώθηκε αυτή η βλάβη. Εδώ και 15 μέρες όμως ξανά υπάρχουν δύο γούβες εκεί με νερό που βγάζουν συνέχεια. Διαμαρτύρονται ότι συγκεντρώνονται πολλά κουνούπια κτλ. Η βλάβη δεν έχει γίνει. Παρότι πήραν τηλέφωνο, είπανε, λέει, από τη ΔΕΙΑΚ. Εγώ σας λέω τι είπανε, δεν λέω αν είναι έτσι ή δεν είναι έτσι. Yeah. Είπαν από τη ΔΕΙΑΚ ότι θα περιμένετε γιατί δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε τους συνταξιούχους. Είπανε κάτι τέτοιο κτλ. Αυτό όλο το εργάκι δηλαδή. Τι λέτε εσείς για όλα αυτά? Μιλάτε για ένα καινούριο κομμάτι δικτύου που θα κάνουμε? Όχι, στη Ζαλόγκου 24 υπήρχε μια βλάβη πριν ένα μήνα. Έγινε αυτή η βλάβη, είπανε τα παιδιά ότι έγινε. Πράγματι, για 10 μέρες κτλ. Δεν υπήρχε πρόβλημα. Μετά από 15 μέρες όμως, έχει ξαναβγάζει σε δύο σημεία νερό. Έχουν γίνει δύο μικρές λιμνούλες. Μαζεύονται πάρα πολλά κουνούπια τώρα το καλοκαίρι. Υπάρχει διαρροή. Πήρανε τηλέφωνο στην υπηρεσία εδώ και 15 μέρες. Τους είπαν ότι δεν μπορούμε να έρθουμε ακόμα. Θα περιμένετε, γιατί δεν έχουμε προσωπικό, δεν μπορούμε να πληρώσουμε τους συνταξιούχους, είπανε, τους αδειούχους, είπανε κάτι τέτοιο. Και έτσι διαμαρτύρονται ότι δεν έχει γίνει ακόμη η βλάβη. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά? Ξέρετε κάτι συγκεκριμένο? Δεν, δεν ξέρω κάτι για τη συγκεκριμένη βλάβη, αλλά 15 μέρες μου φαίνεται πολύ. Δεν νομίζω να συνέβη αυτό. Εγώ σας λέω τι είπανε. Αν τα υιοθετώ αυτά που λένε ή όχι, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι. Θα το δω σίγουρα, κύριε Τζέλιο. Απλά εκεί έχουμε μπει σε μια διαδικασία να αλλάξουμε ένα μεγάλο τμήμα του παλιού αγωγού που έσπαζε συνεχώς. Δεν ξέρω το αν είναι Ζαλόγκου 24 ή 4 ή 7, ας πούμε, δεν ξέρω ακριβώς σε ποιο σημείο, αλλά στη Ζαλόγκου θα αλλάξει ένα μεγάλο τμήμα γύρω στα 60 μέτρα που έχει παλιό αγωγό ο οποίος σπάζει συνεχώς. Οπότε έχει γίνει αντικατάσταση. Έχει περάσει ο αγωγός, δεν έχει γίνει ακόμη η σύνδεση του νέου αγωγού και η ακύρωση του άλλου. Κάτι που θα γίνει από Δευτέρα ή Δευτέρα ή Τρίτη πρωί. Τώρα, αν σε αυτό το σημείο είναι οι δύο βλάβες, δεν το ξέρω να σας πω την αλήθεια, θα το δω όμως. Αλλά 15 μέρες μου φαίνεται πάρα πολύ για την Ζαλόγκου. Εγώ αυτό γενικά υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Εγώ αυτολεξί, μετέφερα αυτά που μου είπαν. Από εκεί ωραία, πέρα. Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Το τι ισχύει, δεν ισχύει, ναι. Άμεσα. Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ, άμεσα, λοιπόν. Εγώ. Αυτό είχα να σας πω. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Λοιπόν, αυτό. Είδατε. Καλύτερα είναι έτσι να επιλύονται τα ζητήματα. Για εσάς που αντιμετωπίζετε πρόβλημα με την κοπή χόρτων αυτή την εποχή. Παρότι τα συνεργεία προσπαθούν να σε κάθε περιοχή να ανταποκριθούν και είπαμε δίνεται προτεραιότητα κυρίως σε ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν το πλέον με σχολεία, με δρόμους, με και βεβαίως πηγαίνουν και σε πολλά άλλα σημεία. Για την κυρία που πήρε τηλέφωνο, εκεί για την Ευμένους, τα Σκαλοπάτια, ενημερώσαμε τον κύριο Σταυρίδη, μας έδωσε και ένα τηλέφωνο, 2513-500-381, για όλους εσάς που αντιμετωπίζετε κάποιο παρόμοιο πρόβλημα. 2513-500-381 είναι η υπηρεσία για το κόψιμο και των χόρτων, ποιότητας και ζωής δηλαδή. Πάρτε ένα τηλέφωνο, ενημερώστε το τι θα γίνει. Λοιπόν, πάμε να δούμε αυτό με τα δρομολόγια για τη Θάσο, αν τελικά ξεκινήσουν την ερχόμενη Δευτέρα, πόσα δρομολόγια θα είναι. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να το παρακολουθήσουμε. Για πάμε. Λευκός καπνός φαίνεται πως υπήρξε για τα δρομολόγια Καβάλας Πρίνου. Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, αυτά αναμένονται να ξεκινήσουν τη Δευτέρα 15 Ιουνίου 2020 στη συγκεκριμένη γραμμή. Αξίζει να σημειωθεί ωστόσο ότι αλλεπάλληλες ήταν οι επιστολές αλλά και οι διαμαρτυρίες από τους τοπικούς φορείς της Καβάλας, έτσι ώστε άμεσα να ξεκινήσουν τα δρομολόγια, τα οποία άργησαν αρκετά να ξεκινήσουν μετά την πάυση της πρώτης φάσης της πανδημίας.
μετά από επικοινωνία με το αρμόδιο Υπουργείο Υπορικής Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, θα μπουν από τη Δευτέρα 15 Ιουνίου σε πρώτη φάση 3 δρομολόγια της γραμμής Καβάλα Πρίνου. Είχα πει κατά επανάληψη και στους αρμόδιους φορείς, αλλά είχαμε στείλει και μια αυστηρή σε τόνο επιστολή μαζί με το Επιμελητήριο και τον Ιατρικό Σύλλογο και τη Θασιακή Ένωση, καθώς επίσης και με το Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας, μια επιστολή στο αρμόδιο Υπουργείο Υπουργικής Ναυτιλίας, όπου εκεί με το πλέον ρητό κατηγορηματικό τρόπο αναφέραμε για ποιους λόγους πρέπει να λειτουργήσει η συγκεκριμένη υποθετική γραμμή. Δεν επιτρέπεται η πρωτοπόρουσα του νομού της Καβάλας να έχει αυτοπροπτική σύνδεση με το νησί της Θάσου. Δεν επιτρέπεται τα 2/3 των κατοίκων του νησιού της Θάσου από τον Πρίνο και την κάτω πλευρά, τον νότιο τμήμα της Θάσου, να μην μπορεί να έχει πρόσβαση στο νομό της Καβάλας με την πρωτεύουσα του νομού της Καβάλας, να υφίσταται μια ταλαιπωρία πάνω από 3 ώρες και πάρα πολλά φυσικά έξοδα, προκειμένου να έρθουν στην πόλη της Καβάλας, όπου εδώ υπάρχουν όλες οι υπηρεσίες. Μάλιστα, για το θέμα προχώρησαν και σε διαμαρτυρία το προηγούμενο χρονικό διάστημα και οι ναυτεργάτες της Καβάλας. Εμείς βλέπουμε ότι χώρια το δικό μας το πρόβλημα που έχουμε, που είμαστε σε πιο πολύ, δηλαδή το 70% των ναυτεργατών είναι σε αναστολή σε βάσεις εργασίας. Ναι. Δηλαδή είμαστε εκτός δουλειάς με λίγα λόγια. Πήραμε τα 800 ευρώ, τα πήραμε μόλις την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Απλά η ανακοίνωση μας επικεντρώνεται εκτός το θέμα της δουλειάς μας, που είναι για μας είναι σημαντικό, αλλά είναι δευτερεύον, θα το πω εισαγωγικά, είναι ότι πρέπει να ανοίξει η γραμμή Πρίνου Καβάλας. Έπρεπε ήδη να ήταν ανοιχτή από τις 25 Μαΐου. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο πως τα δρομολόγια θα είναι 3 προς το παρόν, ενώ δεν αποκλείεται το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα να αυξηθούν, εάν ωστόσο δεν υπάρξει δεύτερη φάση πανδημίας του κορονοϊού. Δεν έχουμε επίσημη πληροφόρηση πότε θα ξεκινήσουν τα δρομολόγια και πότε θα ανοίξει η υπορυθμιακή γραμμή του Πρίνου, η οποία πρέπει να σας πω ότι είναι, το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, ότι είναι κλειστή από τις 28 Μαρτίου. Οι πληροφορίες όμως λένε ότι από την προσεχή Δευτέρα 15 Ιουνίου θα ανοίξει επιτέλους η υπορυθμιακή γραμμή του Πρίνου και θα ξεκινήσουν κάποια δρομολόγια. Άγνωστο πόσο θα είναι τα δρομολόγια αυτά. Ευελπιστώ ότι τα δρομολόγια αυτά θα είναι όχι λιγότερα από αυτά που ήταν τη χειμερινή περίοδο, δηλαδή 3 δρομολόγια. Μάλιστα. Είδομε. Μια 10χρονη στην Τούμπα εξαφανίστηκε. Δώσε μου λίγο αυτή την φωτογραφία, 10χρονης από το Silver Alert. Δώσε τη λίγο. Η Μαρκέλα. Ένα παιδί της διπλανής πόρτας, ένα παιδί της καθημερινότητας. Στα καλά καθούμενα, λοιπόν, εξαφανίστηκε από το σχολείο. Μια γυναίκα, λέει, πήρε το παιδί, ισχυρίζονται κάποιοι. Πώς γίνεται τώρα ένα 10χρονο παιδί, γιατί δεν είναι 2χρονο, 3χρονο, έτσι, ένα 10χρονο παιδί, να ακολουθήσει μια ξένη γυναίκα, να το πάρει το παιδί και να φύγει. Τι να σας πω τώρα, είναι κάποια πράγματα τα οποία ειλικρινά δεν μπορώ να κατανοήσω. Μαρκέλα Βεράμι εξαφανίστηκε από την Τούμπα της Θεσσαλονίκης. Πήρε λοιπόν μια γυναίκα από την ανηγονή της και εξαφανίστηκε. Θέλει προσοχή, αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια, ότι θέλει προσοχή με τα παιδιά. Πρέπει να τα συμβουλεύετε καθημερινά, να τα μιλάτε, να τα ενημερώνετε. Γιατί κανείς δεν ξέρει ποιο παιδί θα προσεγγίσουν κάποιοι από όλους αυτούς και από τη μια στιγμή στην άλλη να έχετε να αντιμετωπίσετε ένα τέτοιο θέμα. Θέλει μεγάλη προσοχή. Λοιπόν, αυτά και για αυτό το θεματάκι, μακάρι να βρεθεί το παιδί. Πάντως μέχρι στιγμής είναι άκραπες οι έρευνες για τον εντοπισμό της 10χρονης. Και πώς να... Εντάξει, δεν είναι ότι είναι στον δρόμο και κάποιος θα το δει και... Αυτό... Έχει ένα θέμα.
Λοιπόν, δεν έχουμε κάτι άλλο από Ξάνθη προς το παρόν. Ωραία. Οπότε, γιατί πηγαίνουμε προς το φινάλι και τη σημερινή εκπομπή, γι' αυτό το ρωτώ. Αν έχουμε κάποια άλλη σύνδεση. Να δω λίγο εδώ και τι άλλο έχουμε. Έχουμε και κάποιο άλλο ρεπορτάζ, θα το δούμε και αυτό. Και μέχρι να δω τι άλλο έχουμε εδώ, μπορούμε να δούμε και αυτό το ρεπορτάζ, όπως αυτό που έχει να κάνει με το... πού το... δεν ήταν το δρομολόγια. Πού το ρε εσύ, Κωνσταντίνε? Α, τα λουκέτα στα καταστήματα. Να δούμε, γιατί είχαμε και εδώ στην Καβάλα ένα παρόμοιο περιστατικό χθες, προχθές. Για πάμε να το δούμε και αυτό το θέμα, να ενημερωθούμε. Σε απόγνωση βρίσκεται ο εμπορικός κόσμος, καθώς οι εισπράξεις των καταστημάτων μετά την καραντίνα κινούνται σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Οι επαγγελματίες ζητούν από την κυβέρνηση να επεκτείνει το μέτρο της μείωσης ενοικίου μέχρι το τέλος του έτους, τονίζοντας ότι με τις συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί δεν μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους. Μάλιστα, έρευνα του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών δείχνει ότι μία στις 4 επιχειρήσεις φοβάται τον κίνδυνο του λουκέτου μετά την καραντίνα. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας αποτυπώνουν το κλίμα και τα προβλήματα των επαγγελματιών στη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης, με το 81% των αναρωτηθέντων να απαντούν ότι υπέστησαν ζημιές στην πρώτη φάση της πανδημίας, έναντι ενός μόλις 19% που απαντούν το αντίθετο. Όντως, όπως γνωρίζετε, η κατάσταση γενικά στον κλάδο μας δεν είναι η καλύτερη. Προερχόμαστε από ένα μακροπρόθεσμο lockdown. Κάποιες τιμές του και πρόωρα μας δόθηκε η δυνατότητα να επαναδραστηριοποιηθούμε, να επανεκκινήσουμε τα καταστήματά μας, τις επιχειρήσεις μας. Υπάρχει ένα πολύ σοβαρό υγειονομικό πρωτόκολλο, το οποίο πρέπει να τηρηθεί από πλευράς καταστημάτων του κλάδου. Είναι γεγονός ότι η Διεύθυνση Υγείας, στα επίπεδο βέβαια που μπορούσε, μπήκε στη διαδικασία να ενημερώσει καταστήματα του κλάδου. Βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, δεν είναι εφικτό. Είναι τόσα πολλά τα καταστήματά μας που δεν μπορούσε να πάει, ας πούμε, πόρτα-πόρτα σε όλα τα μέλη, σε όλο τον νομό. Το ίδιο ισχύει και στις επιχειρήσεις της παραλίας Οφρινίου του Δήμου Παγκαίου, και όπου οι επαγγελματίες αναμένουν το κύμα των τουριστών από τις γειτονικές χώρες, έτσι ώστε, όπως τονίζουν στην κάμερα του Ένα Channel, να κάνουν τζίρο. Είχε κόσμο τριήμερο. Είχε 27 χρόνια μαζί είμαστε. Τόσο κόσμο τριήμερο, παρότι ο καιρός δεν ευνοούσε. Παρότι καιρός, παρότι κορονοϊός, παρότι μέτρα, παρότι αποστάσεις, είχε κόσμο. Είχε πάρα πολύ κόσμο. Ερώτηση κρίσεως τώρα, τόσες επαγγελματίες, εντάξει. Και εκείνο που παρατήρησα μετά από 27 χρόνια, για πρώτη φορά είδα τόσο νέο κόσμο, νεολαία, στην παραλία μας. Κρατούσαν αποστάσεις. Το σκέφτεσαι πολύ ώρα. Να σας πω. Σίγουρα υπάρχει μια χαλάρωση, αλλά επειδή έκανα έναν έλεγχο ως πρώην πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, είδα ότι οι ταβέρνες κρατούσαν τις αποστάσεις. Στην παραλία κρατήθηκαν οι αποστάσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως μόλις το 55% θεωρεί ότι τα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση στο προηγούμενο διάστημα τους βοήθησαν. Το ποσοστό είναι δραματικό. Είναι δραματικό. Με βάση πέρσι. Σε σχέση με πέρσι. Ναι, ναι. Δηλαδή περίπου 100. Άνω του 50%. Δηλαδή τα καταστήματα, γιατί μου λέει πως είσαι κρεατικά. Δε, που σωστά. Σημαίνει ότι δηλαδή εστίαση. Ευτυχώς έχουν ανοίξει τα περισσότερα. Γιατί στην αρχή... Δεν υπήρχε θέμα σούπερ μάρκετ. Υπήρχε θέματα στα εστίαση. Τα σούπερ μάρκετ μπορώ να πω ότι στην αρχή της κατάστασης ήταν ανεβασμένα. Μάλιστα, οι επαγγελματίες θεωρούν καταστροφική μια νέα καραντίνα και το 76% εμφανίζει μια μικρότερη ή μεγαλύτερη αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Ανεβαίνει η δουλειά σιγά-σιγά, πώς είναι? Ανεβαίνει. Το θετικό είναι ότι ανεβαίνει σιγά-σιγά, αλλά τώρα αν συγκρίνουμε το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος πέρσι με φέτος, εντάξει, τα νούμερα είναι δραματικά. Αφού ανεβαίνει η δουλειά, καλό. Το θέμα τώρα είναι άλλο όμως. Ότι η δουλειά ανεβαίνει. Το θέμα είναι μη τυχόν. Είναι μεγάλο στοίχημα όταν θα ανοίξουν τα σύνορα με τους τουρίστες. Αυτό που είπες και πριν. Το φοβάμαι αυτό. Είναι μεγάλο στοίχημα, γιατί θα είναι τραγική κατάσταση. Αν έχουμε κανένα νέο lockdown εν μέσω καλοκαιριού, δεν ξέρω πού μπορεί να καταλήξει. Μάλιστα. Αυτά. Και εν μέσω όλων αυτών,
θα μου πεις πάλι τα ίδια μας λες, πάλι... δεν βλέπω, ρε παιδί μου, αυτή την... πώς να πω, αυτή την τη σύμπνοια, αυτή την πορεία προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση, πώς θα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά, πώς θα κοιτάξουμε να πάει η χώρα μπροστά, πώς. Σφοδρή επίθεση, λέγα, της κυβέρνησης για τα αποτελέσματα της οικονομικής της πολιτικής, άρχισε στην ομιλία του στη Βουλή ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση τα έκανε θάλασσα, φέρνοντας ύφεση πριν από την πανδημία του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, ο κ. Τσίπρας είπε, λέει, χαρακτήρισε ως μοναδικό κατόρθωμα της κυβέρνησης το ότι παρέλαβε μια οικονομία η οποία έτρεχε με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξη 2,8 και έπειτα από 12 συνεχή τρίμηνα θετικών ρυθμών να φέρει τον Οκτώβριο του 2019 ύφεση. Αυτό δεν είναι κατόρθωμα, λέει, του κορονοϊού, είναι ένα επίτευγμα δικό σας και του Σταϊκούρα και όλου του οικονομικού επιτελείου των ίδιων ανθρώπων κτλ. Αλέξη μου καλέ, ειλικρινά δεν έχω καμία διάθεση να αντιπαρατηθώ μαζί σου ούτε να πω κάτι σήμερα, ούτε. Με ξεπερνάς ορισμένες φορές και δεν μπορώ, ειλικρινά δεν μπορώ. Δηλαδή, πιστεύεις εσύ ότι ο Μητσοτάκης, ας πούμε, ή ο κάθε Μητσοτάκης που θα ήταν σήμερα τα πράγματα, με αυτή την οικονομική παγκόσμια ύφεση, θα μπορούσε, ξέρω, στην οικονομία να τα πάει, ξέρω, καλύτερα. Έχουν γονατίσει τεράστιες οικονομίες. Βλέπε Αμερική, βλέπε κράτη πλούσια και αυτά κτλ. Και εσύ κατηγορείς εδώ, την εδώ κατάσταση, τη κυβέρνηση ότι έφερε ύφεση πριν κορονοϊό κτλ. Το θέμα είναι, ξέρετε ποιο είναι το πιο σπουδαίο, ότι όταν λέμε κάτι κάπου, οτιδήποτε, στον απέναντί μας, στον διπλανό μας, στον πίσω μας, πρώτα να το πιστεύουμε εμείς οι ίδιοι. Αν δεν το πιστεύουμε εμείς οι ίδιοι, πώς θα το πιστέψουν οι άλλοι που μας ακούνε? Δεν γίνεται. Πρέπει να το πιστεύουμε εμείς οι ίδιοι. Και δεν ξέρω γιατί αυτός ο άνθρωπος λέει πράγματα, αλλά τα λέει έτσι για να τα πει. Σίγουρα δεν τα πιστεύει. Αυτή είναι η άποψή μου. Ταπεινή άποψη. Λοιπόν, κλείνουμε και για σήμερα. Σαββατοκύριακο ακολουθεί. Καλώς εγώντων των πραγμάτων και πρώτα απ' όλα Θεούλης. Τη Δευτέρα στις 10 θα σας περιμένω και πάλι, αφού πρώτα έτσι πάρουμε κάποιες ανάσες, δούμε τα πράγματα, τις εξελίξεις, πώς θα είναι. Και τη Δευτέρα το νέο μας ραντεβού θα είναι στις 10 το πρωί, όπως άλλωστε είναι κάθε μέρα από την Δευτέρα μέχρι την Παρασκευή, με το πρώτο θέμα μέσα από το ένα channel. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ως τη Δευτέρα να προσέχετε τον εαυτό σας, γιατί καραδοκούν και λοχεύουν πάρα πολύ κίνδυνοι. Γεια σας.